και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λουί Πατζαλίνι. Καλησπέρα. Ναι, σιγά να μην πάθετε τίποτα βροχίτιδα. Γεια σου, Λουί. Αγάπη μου. Απαναγία μου, βάλες και κερατάκια σήμερα. Απαναγία μου. Halloween. Εγώ είμαι μονίμως Halloween. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Louis Night Show, άλλη μια Παρασκευή. Με χειροκρότατε, μην αντρέπεστε, εντάξει. Εδώ, στο σταθερό Παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Μαζευτείτε σιγά σιγά και ξεκινήστε τις selfie σας, διότι τις περιμένουμε για να μοιράσουμε πολλά δώρα. Δείτε τι έχουμε και φέτος για σας. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για 2 άτομα στο 5-στερο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Adidas Ευαγόρου. Διαμονές για 2 άτομα στο 5-στερο ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα. Δώρα τεχνολογίας από το e-shop cy.com.cy. Γυαλιά από το κατάστημα οπτικών Καραμανίδης. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Subbox. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Συσκευές μασάζ. Προσφορά της εταιρείας Nike. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Μάγκας. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Lee Rattler στο Νικοσία Μόλ. Δώρα τεχνολογίας από τον Πιπεράρη. 2 δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ η κάθε μία για το application της Watch. Πολλήναν τα δώρα μας φέτος, γι' αυτό πάμε να δούμε όμως όλα όσα συνέβησαν την εβδομάδα που μας πέρασε με τη βοήθεια του Catch Up TV της Vision που προσφέρει εντεροχρονισμένη θέαση μέχρι και 7 μέρες πίσω. Πάντως να ξέρετε ότι έφατο φαΐ μου πριφκό, διότι ο Ζαχούλης μας περιποιείται όλο το προσωπικό. Έχει ανθρώπους που παθαίνουν αμόκ άμα δεν πάρουν τη διατροφική τους δόση. Μίτσο, πες μου ότι έφαγες εσύ την μπανάνα που ήταν πάνω στο πάσο. Ποιος έφαγε την μπανάνα μου, ποιος έφαγε. Φτάνει με αυτό. Εδώ είχα μια μπανάνα. Το θυμάμαι χτες. I am over τέτοιο. Enough. Αυτή είναι η άλλη που είχα καβάτζο και μου την καβάτζωσε η Σοφία. Είχαμε 2 μπανάνες, πήρα τη μία, την έβαλα εκεί και είπα όποιος την ακουμπήσει θα γίνει της πουτάς. Φτάνει πια. I am μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. I am μέχρι εδώ, ρε κουμπάρε. Εφάντης την μπανάνα της παιδιά, δεν παθαίνεις τερία. Καλά σιωρ, τόσο κακό για μια μπανάνα. Ρέμισε κορούα μου. Κάποιος της την έπιαν παιδιά την μπανάνα, είναι ξεκάθαρο και λαλεί της ψέματα. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα που το ψέμα. Η κοπέλα αυτή που αγαπάς, είσαι σε σχέση μαζί της αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Και της έχεις πει ψέματα ότι είσαι πλούσιος. Ναι. Ενώ δεν είσαι. Το έχεις παίξει πολύ πλούσιος, πολύ φορτόγκας. Πάρα μα πάρα πολύ. Πώς το έπαιξες, φίλε φορτόγκας? Απ' τη μια ήταν το... Ήτανε ότι με κάποιες οικονομίες που είχα... Ναι. Αν υπολογίσουμε και τα 800 ευρώ που είχε δώσει η κυβέρνηση λόγω της καραντίνας, βοήθησαν και κάπως και αυτά στο να κάνω κάποια πράγματα τα οποία την εντυπωσίασαν. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, δεν θα μας πελάνε ο τύπος. Έπιανε τα 800 ευρώ που το επίδομα της κυβέρνησης τσέπισε την κόμενα του ότι είναι εκατομμυριούχος. Τος τα κατάφερε σίγουρα. Είχαμε κανονίσει να βγούμε και αφού του βέβαια της είχα πει τα ψέματα ότι κι εγώ είμαι... γιος ενός επιχειρηματία με επιχειρήσεις στο Ντουμπάι. Α, το έπαιξες έτσι, φίλε. Το τερμάτισες εσύ. Και η αλήθεια να λέγεται ότι βάζοντας κάτω... Τι δουλειά κάνεις εσύ? Εγώ μοιράζω φυλάδια. Μάλιστα. Συγγνώμη, τώρα το σφατσάρι σας για γιος δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία στο Ντουμπάι. Πώς επίστηκε τούτη ότι είναι εκατομμυριούχος του? Πάντως με όλα τα λεφτά που έχει, ελπίζω τη νύχτα να κλεί τα παράθυρα του σπιτιού του, γιατί οι κλέφτες τελευταία αποθρασύνθηκαν εντελώς. Πρόκειται για μια διάρρηξη κλοπή, η οποία διαπράχθηκε χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και μεταξύ των ωρών 2.30 με 5 το απόγευμα. Συγκεκριμένα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λεμεσού, δύο πρόσωπα, άγνωστα πρόσωπα, εισήλθαν σε αυτό αφού βρήκαν προηγουμένως ανοιχτό το παράθυρο. Αφού μπήκαν στο διαμέρισμα και έκλεψαν διάφορα χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και τρόφιμα και ποτά αξίας 100 ευρώ, κατά την έξοδο τους βρήκαν τον ιδιοκτήτη. Εκεί τον συμβούλευσαν ότι θα πρέπει να κλείνει το σπίτι του και να το ασφαλίζει για τις διαρρήξεις και τις κλοπές, και ακολούθως εξαφανίστηκαν. Μάνα μου ρε, τα καλά πλάσματα. Μπήκαν μέσα από το παραθύρι, εκλέψαν το σπίτι μου ούλο και μετά έκαναν παρατήρηση του σπίτι νοικοκύρι να κλειώνει καλά τα παραθύρια του. Sorry που σε κλέψαμε, αλλά που δαμε και δα, να προσέχεις, κυκλοφορούν κλέφτες στην περιοχή. Αφήκουμε όμως τον Νικήτα και να πάμε στο πρωινό του Ρικ, όπου ο Σταύρος αποφάσισε να τρολάρει λίγο τον καλεσμένο του, τον Μιχάλη Αντωνίου της ΟΕΒ. Και εμείς επειδή θυμόμαστε και πώς ήταν τα πράγματα πιο παλιά. Πόσο παλιά. Πιο παλιά, πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει. Νοσταλγίδια αυτές τις στιγμές. Από κάποια άποψη, λόγω άλλων συνθήκων, λόγω της νιώτης, προφανώς και το νοσταλγούμε. Ξέρετε, από τις εμπειρίες. Κάποιες στιγμές δίνεται την εντύπωση ότι επειδή σας έχουν χρεώσει την ταμπέλα του κεφαλαιοκράτη, ναι, μέσα από κάποιες τοποθετήσεις σας, ιδιαίτερα πρόσφατα και αναρτήσεις σας, δίνεται την εντύπωση ότι δεν είστε κεφαλαιοκράτης, μάλλον ροκάς και ομονιάτης. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Και έχουμε και ένα παράδειγμα. Μπορώ να αντέξω. Μπορούμε να δείξουμε κάτι. Εμένα ρωτάτε, εσείς... ναι, με την άδεια σας, γιατί σας αφορά. Φυσικά. Ωραία, να το δείξουμε. Αν είναι κάτι... Λοιπόν. Μάνα μου, ρε, τον κύριο Αντωνίου μας ήταν όπως το μπουμπούκι πριν αρκέψει να γυρίζει τα πάνελ που το πρωινό στη νύχτα. Πάντως, όντως, φατσάρι για ροκάτσο μονιά της, έχει ούλον το πακέτο. Είμαστε όλοι με τις κυπριακές ομάδες. Έτσι θα το λέμε. Απλώς... Κάποια σχόλια από τον κύριο Κουσάρη θα θέλαμε για αυτή τη φωτογραφία και να σας αποδεσμεύσουμε. Με επιστομονία. Σίγουρα όσον αφορά το ροχά θα συμφωνήσω ότι όλοι περάσαμε αυτόν το στάδιο. Τώρα ο Αντωνίου, Μιχάλης Αντωνίου και η Ομόνια σίγουρα είναι μια φανταστική Υπάρχει ιστορία. Εντύπωση, Σταύρο, ότι με ανανούριζαν οι γονείς μου με τα άπαντα του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Δεν με ανανούριζαν με τα άπαντα του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Ούτε για αστείο δεν θέλει να τον λαλούν ομονιάτην ο κύριος Αντωνίου. Σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής του. Εντάξει, ήταν κάπως αντιφατικό του τον που είπα. Ας πούμε δεν του αρέσκει ρε κουμπάρε. Αφού ανανουρίζαν τον που ήταν μωρό με τα άπαντα του Ρίκαν και της Θάτσερ. Αν του ευκαιβάζαν τα άπαντα του Λένιν, εμπόρε να φκεί ομονιάτης. Εντάξει, γιατί τρολάρει τους καλεσμένους στο Σταύρος, τόσο πολλά βαρέθηκε τη ζωή του στο Ρίκ. Πάντως ο κύριος Αντωνίου, μόλις ετέλειωσε, αποφάσισε να σηκωστεί να φύγει μπροστά από τις κάμερες. Πρέπει να πω ότι η λέξη κλειδί την οποία έχει αναφέρει ο αγαπητός Μιχάλης είναι η αβεβαιότητα η οποία υπάρχει. Εμεν τέλειος, ούτε πως σε τηλεοπτική εκπομπή. Εσηκώστηκε κανονικά, έρεξε πίσω από τον άλλον τον καλεσμένο, έκανε του έτσι με το σερουίν του, παστερράσι για να ρεχτεί, σαν να δεν συμβαίνει τίποτε. Πάντως στην εκπομπή ο Σταύρος περνά πάρα πολλά δύσκολα. Δείτε απλά την απελπισία στο βλέμμα του όταν δεν δούλευκε τίποτε πάλι στην επόμενη σύνθεση. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, στο νοσοκομείο αναφοράς. Έχει ρεπορτάζ η Δέσποινα Ιβούρεκου. Δέσποινα, ερχόμαστε κοντά σου. Μα τελείω. Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Σταύρο, κυρίες. Είμαι διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου Πόστο, την κυρία Γαλήνα Ζιάννη, η οποία θα μας πει για τους ασθενείς που νοσηλεύονται, την κατάσταση, τα συμπτώματα, αλλά και τι γίνεται με το Γενικό Νοσοκομείο Πόστο, πώς λειτουργεί γενικά και τι γίνεται με την COVID-19 πτέρυγα. Κυρία Γαλήνα, καλημέρα σας. Έχουμε σήμερα 16 ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πόστο. Γύρισαν του παιδιά. Ένα δύναμη να μην τίποτε. Απλά καρτερά του στον αέρα να τα σάσουν. Εσάς αν το. Σήμερα νοσηλεύονται 16 ασθενείς, οι 4 των οποίων δεν ακούμε πολύ καλά, Δεσποινα μου. Δεν ακούμε, ούτε σας βλέπουμε, ούτε σας ακούμε πολύ καλά. Κρίμα. Στην κλινική COVID έχουμε τους 12 ασθενείς Αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση είναι πως πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών και πως στη μονάδα αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και ένας πολύ νεαρός ασθενής. Ναι, είναι γεγονός ότι πλέον ο μέσος όρος ηλικίας έχει μειώσει. Τίποτε με, he gave up. Είπεν τους το μινάν, είπεν τους το χιό, κανεί είπευκε. Έκατσε για μέσα, έγινε τη δέσποινα, να ακούει τη Σάννα τη μιλά που μες στο πάνιο. Να σπάσει, ετσακρίσαν τον ιστορικ, ετσακρίσαν τον. Το νοσοκομείο, ευχαριστούμε Δέσποινα. Το νοσοκομείο Αμοχώστου, με συγχωρείτε, λειτουργεί κανονικά. Οι συνδέσεις μας λειτουργούν κανονικά και πρέπει να το φτιάξουμε κάποτε. Απολογούμε προσωπικά προς τους τηλεθεατές για το αποτέλεσμα του ρεπορτάζ, τον ήχο και την εικόνα. Έξαλλος! Ελπίζω να πιάνει το μήνυμα ιστορικ και να μην ξαναεκθέσουν το σταύρο μας. Άρα η επόμενη σύνδεση ήταν OK. Το Δίκο, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Δεν τον ακούμε τον κύριο Σολομού όμως. Τον ακούμε? Εμείς πάντως δεν τον ακούμε. Πείτε μας ξανά καλημέρα κύριε Σολομού να δούμε. 1, 2, 3. Δεν σας ακούμε. Άντε πάλι βέβαια. Ευκίνο άλλος πως Skype και θεωρούμε μόνο τα σίλη του να ταράσσουν. Τίποτε μάνα μου. Δεν έχει εσωτερία του την ιστορία. Άρα και έχουν και σε άλλα κανάλια τα προβλήματα. Θα πάμε τώρα στη συνάδελφο τη Μαρία την Ανδρονίκου. Καλή σου μέρα Μαρία. Μαζί με τον κύριο Ευρυπίδου είστε. Καλημέρα και από μένα, Κατερίνα. Λοιπόν, ακριβώς, ήταν... ο κύριος Χάρης. Ναι, Κατερίνα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι αυτή η διαφορά των δευτερολέπτων πάντα που μας χωρίζει, Μαρία μου. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν... Μιλούσαν οι Ιαρών και στο τέλος καταδείξαν να ζούσουν έτσι. Και θυκιώτη και λέντους και αγαρτερούν η μια την άλλη μια να μιλήσει πρώτη. Τελικά η μόνη εκπομπή που δουλεύουν ούλα ρολόι, παιδιά, είναι εκείνη της Χρήσος. Η οποία Χρήσο. Τώρα τελευταία τελειώνει τα φαγιά της όσο με το γλυόρα μπορεί για να της μείνει χρόνος να λαλεί ανέκδοτα. Πώς λέμε το σάντουιτς που παίζει μουσική και αφταίνει φωτάκια. Το σάντουιτς που παίζει μουσική... Δεν ξέρω. Κλάψαντουιτς. Χρήσα μου, ποιος εξάχρονος σου λέει τα ανέκδοτα. Sorry, αλλά τον ανέκδοτο θυμόμαι που το λαλούσαμε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού και πάλι τα βλακεία. Εντάξει, παραδέχομαι ότι εγώ τη τα λαλώ. Ασχοληθείτε, ρε Χρήστο, με το μαΐρεμα που σας περνά, και είστε τα ανέκδοτα. Αν πολλά νερούλο, να βάλουμε λίγο ένα λευρούδι. Έχει ένα λιμπορούδι. Κάμε το να φύγει το λιμπορούδι, δεν πειράζει. Επειδή είναι organic. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Επειδή είναι organic, γι' αυτό είπαμε να δείξουν το λιμπουρούδι, διότι... Πάει στα καλά να σε εξετάσω. Εξετάζουμε. Δε, πάω τα καλά, το σκουλουκούι. Είναι σκουλουκούι, είναι καλό το σκουλουκούι που κάνουμε τώρα. Και βάλω το έτσι. Μεν δεν μου είδατε ρε παιδιά. Λιμπουρούι, σκουλουκούι, μόνο κουρκουτούι είναι με την κουζίνα. Με φάστε όμως, διότι αν φάει και κανέναν έντομο, δεν και πειράζει. Να το βάλουμε σε πανίνι, σε πανέρκα, ναι. Να το βάλουμε και να το σκεπάσουμε που με έναν ντούλι που έντομα και έτσι, ναι. Να στεχνώσει. Μα πριν... Δεν είχα. Και τώρα και κανέναν εντομούιν ήταν η πρωτεΐνη. Ναι, σίγουρα. Να φάει και κανέναν εντομούιν, σιγά, πρωτεΐνη. Κάποτε κάνετε στις μούγιας έτσι, να φύγουν πας το φαΐν μας, τώρα να λέμε, λαμουγιούα μου, να τη φάμε. Πάντως θεωρώ ότι Χρήστο μας ότι σαν να τεπάς την Ελλήνων τελευταία, σαν ιδέα μου. Πέτε την καλάτια σας παρακαλώ, αφήστε με να φάω μια μπουτιά με την ησυχία μου και ρέψα τα μέσα μέσα του την εκπομπή. Εμείνα η μισή. Εντάξει, μόνον εμένα να δείχνω. Δεν σταμάτησε να τρώει. Πάρα πολλά ωραία. Ναι, πάρα πολλά ωραία, αλλά κάμε λιγκράτη. Φάμε το κοτόπουλο, μα φάμε το σκούνε. Μπορεί μόνο φάει το μεσημέρι. Δεν φάει το μεσημέρι, και είπε να φάει όλα τα γεύματα της ημέρας μαζεμένα την ίδια ώρα. Άντε ρε Χρήστο μου, κάμε λίγο κράτη να κάνουμε, γιατί αν συνεχίσεις έτσι θα κλεί το φερμουάς σου. Όπως της Βαλεντίνας σου ο κλαίος. Πού το γίνεις κλεί. Για άλλους λόγους βέβαια. Έχεις υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, βέβαια. Βέβαια λέει. Με το συνάντηση. Αφού λαλό, αλήθει και το ξανά. Ναι. Οκ. Okay. Υπήρξαν, ναι. Και τι έγινε. Κέρδισε ο έρωτας. Εγώ δηλαδή. Κέρδισε ο έρωτας. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Τόσο απλά. Μα και εσείς εβάλλετε γεραντούθκια πας στην κελέ της Βαλεντίνας μας και νομίζετε ότι θα σας απάνταν αλήθειες. Φυσικά και υπήρξε το τρίτον άτομο σε μια σχέση και κέρδισε. Σιγά με να φέρνε space της άλλης. Βάρτε τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Θα έκανες την γυμνή φωτογράφηση. Έκαμα παιδιά και τρεις φορές. Έκαμα και τρεις φορές. Μα να ερωτήσεις τους που βάλουν της Βαλεντίνας. Αν ήταν άλλοι καλεσμένοι, είσαι να πεις σε ούλα. Όχι. Είσαι να μάσετε, ξέρεις, δεν ξέρω. Τι είναι αυτά που με ρωτάτε. Ενώ η Βαλεντίνα, ναι, σε τούτον έκαματο, σε τούτον, σε εκείνο, σε τούτον, ούλα. Έτσι αλλιώς, όποτε ευκείστε η Ιαλίνη Βαλεντίνα μας ξεχυλίζει από ειλικρίνεια. Και δεν είναι η μόνη. Στο άσασε που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσασε που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, γεια σας, ελάτε, 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 ελάτε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσασε που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Καλό μήνα, βρε παιδιά. Καλό μήνα! Είχε Οκτώβρης, μπήκε Οκτώβρης και όταν έρχεται Οκτώβρης συμβαίνουν ωραία πράγματα. Φυσικά, φυσικά. Όντως, όντως, Ιωάννα μου, συμβαίνουν πάρα πολλά ωραία πράγματα. Μα τι έπαθαν ούλες τούτες μέρες, έχουν πάρει. Εσφίξαν οι πυράιτς και ανοίξαν τα μπαλκόνια να μπει αέρας. Πάντως, Ιωάννα μας, εκτός που κουκλάρα, θέλω να σας πω και να μην το ξεχνάτε ότι μιλά καλύτερα ελληνικά που ούλες τις παρουσιάστριες. Πράγμα που απέδειξε την ίδια μέρα όταν είσαι καλεσμένο, μισισμένο τον Τάσον Τρίφωνος. Βέβαια, να ξέρεις ότι μετά από αυτό ήταν ένα χτύπημα. Γιατί είμαστε αγαπημένοι, ναι, αλλά αυτό δημιούργησε μια αναμόχλευση ισορροπιών. Μια αναμόχλευση ισορροπιών. Δηλαδή, παρακαλώ τα sites. Να γίνει αναπαραγωγή. Αναμόχλευση ισορροπιών. Αλήθεια, έγινε. Εν την άντεξε ο Τάσος στην αναμόχλευση ισορροπιών. Έτσι είναι η Τάσο μου, έτσι είναι άμα έχεις μια διάνοια απέναντι σου, σοκάρεσαι. Πάντως επέρασε τόσο καιρός που έφυγε η Ιωάννα από το Κρήτη TV και πήγαινε στο Σκάι και ακόμα υπάρχουν κάποιοι που δεν την ξεπεράσαν. Θέμο, θέλω να πω κάτι. Χριστιανά, πες ότι θέλεις. Υπάρχει μια υπόνοια... Ότι είσαι ψηλή. Πανελλαδικός, ότι κάτι σου λείπει. Θέμο, δεν θέλεις να μου απαντήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Νύπτω τα σχήρας μου λοιπόν κι εγώ και δεν θα σε βοηθήσω. Νομίζω ότι το έχει τερματίσει, Δεν μου λες μάλλον έχεις τον Νικολίτη. Ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα, ελάτε. Δεν θα μου απαντήσει, βλέπεις τώρα. Θα απαντήσει μέχρι το τέλος. Με εκθέτεις. Λοιπόν, δώσ' του λίγο χρόνο. Μου λείπει. Τη συμπαθώ, την εκτιμώ και την αγαπώ. Είναι πολύ καλή μου φίλη, όπως είσαι κι εσύ. Και ο Λευτέρης. Και το κενό που δημιουργήθηκε γέμισε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε δεν υπάρχει κενό. Πιστέψαμε εσύ. Σιγά με δεν γέμωσε το κενό με τον Λευτέρη. Εσέ στη ρηφανού για τον Λευτέρη. Έτσι. Η Ιωάννα μας είναι αναντικατάστατη, Θέμο μου. Και εμείς σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Στην εκπομπή της αγαπημένης μας Ιωάννας πάντως βρέθηκε και ο Κούλης Νικολάου και μάλιστα έχουμε βίντεο από τα παρασκήνια πριν βγει στον αέρα. Σε λίγο στο Sky, σε 5-6 λεπτά, Μολέσκου. Τι Μολέσκου ρε! Τι Μολέσκου ρε Κούλη μου! Ούτε που ξέρεις που έπιες. Μαλέσκου γε μου. Πάλε καλά που εσύ άκουσε η κοπελούα να τα δεις λάθος το όνομα της. Ευτυχώς όμως έσωσες το στη συνέντευξη, κάνοντας τα κατάλληλα κομπλιμέντα. Στο δικό σου είναι και με όλη αυτή τη διαδρομή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια χαίρομαι πολύ. Έχω και ένα κοινό φίλο, να το πούμε κάποια στιγμή αυτό. Να το πούμε τώρα. Λουί Πατζαλίνι. Καλά, αγαπημένος. Είναι ο άνθρωπος που τον αγαπώ και στέλνουμε την αγάπη μας και στην Κύπρο, βέβαια, που μας παρακολουθεί. Σε μένα δεν είναι φίλος, είναι συγγενής πρώτου βαθμού. Οπότε είπα να σου το πω. Καλά, καλά το έκανες. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος, το ξέρω, γι' αυτό το έχω αναφέρει. Και είναι λόγος για να κατεβαίνω στην Κύπρο, να ξέρεις, Λουί. Ακούεις Τεύκρο. Ακούεις! Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Συγγνώμη, τι εννοεί ότι είσαι εσύ ο λόγος για να κατεβαίνεις στην Κύπρο? αρκετά συχνά. Δηλαδή, βρέθεστε. Ένα λεπτό. Αστέρο μου, ελπίζω να παρακολουθείς. Να σε φάει αζούλα, ρε. Έως πάντων. Πάμε σε κάτι σοβαρό τώρα. Στο έλεος του Θεού και χωρίς επιτήρηση αναγκάζονται να μείνουν παιδιά που τους αφήνουν οι γονείς τους στο σχολείο πριν από τις 7.30. Συγκεκριμένα παιδιά των οποίων οι γονείς αναγκάζονται να τα αφήσουν πριν το πρωτοκουδούνι στο σχολείο και δεν έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο αντίτιμο στους συνδέσμους γονέων για φύλαξη, εξαναγκάζονται να μείνουν εκτός στο σχολείο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Καταλάβετε σε τα χώρα ζούμε. Όσοι γονείς είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν για την έξτρα ασφάλεια, τιμωρούνται. Γιατί ακρίβεια όλοι οι γονείς τα κοπελούθια, τα οποία αφήνουν εκτός σχολείου. Μιλούμε για μωρά, για ανθρώπινες ψυχές. Και αφήνουν τα πόξω από το σχολείο, επειδή δεν καταφέραν οι γονείς να πληρώσουν το έξτρα ποσό για την ασφάλεια πριν τις 7.30. Νομίζω λίγο παραπάνω ευαισθησία είναι η βλάφτη. Η ασφάλεια των μωρών είναι πάνω από τα ριάλια, πάνω από τις διαδικασίες, πάνω από τα μέτρα, πάνω από οτιδήποτε διαδικασία και διαδικαστική μπελάρα κατεβάσει ο νους σας. Εντάξει. Πάμε και σε κάτι ευχάριστο να αλλάξει λίγο η διάθεση μας. Ναι. Αν είμαι ανίδα μου είναι στη Λεμεσό, είναι φυσιολογικό να πάρω 10 νεκρούς από το νοσοκομείο της Λάρνακας, από τη Λάρνακα. Ναι. Από τις 15-20. Έχει γραφείο το οποίο είναι σε άλλη επαρχία που τους δίνεται εξουσιοδοτήσεις και ξέρω παίρνουν 200 νεκρούς, 300. Μάντα μου κάνουν συλλογή με πεθαμένους. Συλλογή με γραμματόσημα άκουσα. Συλλογή, ξέρω εγώ, με πτώματα, πρώτη φορά ακούω, παιδιά. Καλώς έχει. Άμα δει όμως ότι το γραφείο από τη Λευκοσία ή από την Πάφο ή από τη Λεμεσόν πήρε 20 νεκρούς, ξέρει τι θα κάνει. Θα πάει να πακιάσει μια εγκατάθεση που το συγγενεί. Με ποιον εσύ εννοηθήκες για την κηδεία, ο νεκρός σου επειδή στο αδειοδοτημένο γραφείο στη Λεμεσόν, είναι εις γνώσεις σου. That's it. That's it, παιδιά. That's it. Πατή είναι τούτη μακάβρια συζήτηση που κάνουμε μες τα μεσομέρκα. Να γυρεύκουμε τους πεθαμένους μες στις παράγκες για να δούμε αν τους επιάνει οι παράνομοι. Άκου δουλειά, μα. Και είναι μόνο με νεκροφόρους που γίνεται αυτή η διαδικασία από μία εξειδικευμένους ή είναι και με διπλοκάμπινα και... Ό,τι φανταστείς. Τι εννοείται φορτών φέρετρα σε διπλοκάμπινα. Καλό. Ό,τι φανταστείς. Μα τι ωραία. Μπορεί να θέλει κομβέρτα από τη διαδρομή ο άνθρωπος. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, α? Να τον πάρουμε διπλοκάμπινο. Θα ήταν και ωραία, αεράτη διαδρομή. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτήν την μακάβρια και καθόλου άβολη συζήτηση. Στο εξωτερικό, επειδή το ξύλο το φέρω, δεν θα παθεί ζημιά. Για ποιο λόγο δεν θα παθεί ζημιά, διότι το κουβαλάνε οι άνθρωποι του γραφείου τελετών. Αν τους το δώσω εγώ, θα το χτυπήσουν από εκεί και από εδώ. Τώρα βρήκα έναν τρόπο. Ώστε, όπως είναι το φέρετρο να ανοίγει από κάτω και να το τραβάς το φέρετρο των χαρτινών και να το παίρνεις 10 βήματα. Να κατέβεις τον τάφο. Ναι, έχω ανοίξει μια πολύ μακάβρια συζήτηση. Μα γιατί μακάβρια συζήτηση κάτι. Ο κύριος δηλαδή τούτους τους εκμοντερνισμούς με τόση χαρά. Παντήσει παρουσιάζει το νέο iPhone. Και αν νομίζετε ότι οι σοκαριστικές καινοτομίες για τους πεθαμένους σταματούν εδώ, λαθάνεστε. Εγώ στο γραφείο μου έχω δει. Τώρα στέλνετε στη Βουλγαρία, δεν είναι, για κάψη. Από τη Βουλγαρία τι θα πάρεις, τάχτη. Ναι. Σε αυτά που τη τάχτη που θα πάρεις. Διότι τώρα με την ανθρώπινη στάχτη κάνουν διαμάντι. Διότι έχει άθρακα. Ναι. Η Βουλγαρία δεν είναι οργανωμένη να σου δώσει την πραγματική στάχτη. Τώρα κάνετε αυτή τη δουλειά, πού απευθύνεστε για καύση. Κοίταξε, η Ελλάδα. Και στέλνετε για καύση και επιστρέφει διαμάντη. Πώς γίνεται. Ναι. Να έχει μια εταιρεία στην Ελβετία, το οποίο στέλνει μια ποσότητα στάχτη και σου κατασκευάζει διαμάντη. Μάλιστα. Και το φοράς μετά. Το φοράει η χείρα ή ο χείρος. Μα τι ωραία. Φορείς τη θκιά σου πάνω στο διαμάντη. Είδατε πόσο εξελίσσεται ο κόσμος. Ο Ιάκωβος δεν το μεταξύ έπαθε σοκ, παιδιά με το που ακούει. Εμείς πάντως στην Κύπρο έχουμε έτσι πράγματα, και τούτο είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουν όλοι. Κοίταξε, επειδή δεν υπάρχει ακόμα και ο νόμος λέει ότι πρέπει να κάνεις αμετάκριτη δήλωση στον έπαρχο. Δηλαδή πρέπει να πούνε τους τουρίστες άμα ενάρχονται ή να θέσουμε στον ΚΟΤ να ενημερώνουν τους τουρίστες άμα κατεβείτε που το αεροπλάνο πήγαινε στον έπαρχο κάνετε δήλωση, διότι αν πεθάνετε δεν θα μπορούμε να σας κάψουμε στην Κύπρο. Τι ωραία άφηξη στην Κύπρο, α! Μόλις κατεβεί ο τουρίστα, στον έπαρκο να μπέμπουμε, να δηλώσει ότι δεν δικαιούται να πεθάνει δαμέ. Και αν πεθάνει, να θάψουμε όπως θέλουμε, πιθανότατα με δίπλο κάμπλο. Το σημαντικό είναι να μην μας παίρνουν τα ούλα που κάτω, παιδιά. Πρέπει να έχουμε τη χαρά μέσα μας, όπως γίνεται και στην εκπομπή Πάμε Δανάη, στην οποία μαϊρεύει ο αρφός του Ρουβά. Ναι. Τώρα σε αυτή τη μούγκα θα πάμε. Κατσικάκι τρως. Τρώω κατσικάκι, ναι. Δεν βλέπεις, έτοιμη είμαι. Βάλε ψυχή και φωνάξε. Μπροστά σε όλους φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρελά. Εντάξει, να μαγειρέψουμε και λίγο ή να κάνουμε λίγο... Ναι, συγγνώμη. Χωρική εκπομπή, ας πούμε, λίγο... Συγγνώμη, Απόστολε, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, μάνα. Έκατσε ότι χτυπιέσαι στο άσχετο δίπλα με την κουτάλα. Ελίσσαν τα νεύρα του πλασμάτου. Που τη μια είσαι τον αφόν του να χτυπιέται με τα τραούθκια και μετά είσαι εσένα να παθαίνεις πόντο μουσικό νευροσόκ στο άσχετο. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Λοιπόν... Συγγνώμη. Μαζεύομαι. Μαζεύομαι και τις μπούκλες μου. Σοτάρουμε το κοτόπουλο να ροδίσει καλά. Ρίχνουμε τα λαχανικά μας μέσα, τις πολύχρωμες πιπεριές και το κρεμμύδι. Άντε πάλι με τα συγγνώμη. Αφού δωρείς τον άνθρωπο, ρε κουμαρέ, τον κόφτη που χτύπιασε δίπλα του. Προσπαθεί να πει τη συνταγή. Κάτσε μονότοπα, δεν είστε συγγνώμες. Με ζωμό, βασικό πάλι, να βάλουμε και λίγο αλατάκι και λίγο πεπεράκι. Μην το ξεχνάμε. Θα μας βγει λίγο άναστο το φαγητό σε άλλη περίπτωση. Λοιπόν. Και αφού προσθέσουμε και το ζωμό και περιμένουμε 45 λεπτάκια είναι έτοιμο. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Μόλις γύρισε την Τζιέννη, έσχεσε μάνα της παιδιά, προσοχή. Ούτε πως χτυπιέτουν τόση ώρα με τη σερτά του. Κρίμα νομαρκο, μαρετεντός ο αρφός του Ρουβά. Έσυγωνει με χορό, με αστεία, με τίποτε. Ο αρφός του τραουδά για τα μακαρόνια με κοιμά, τσιζιος μαϊρεύκητα. Τούτη είναι η τιμωρία του. Εδώ. Εδώ στο μείγμα. Ωραία. Πόσο. Πούντο το πιπέρι, γιατί δεν πέφτει. Γιατί πρέπει να βγάλεις το καπάκι και τώρα... Βγάλεις το καπάκι. Ναι. Θωρώ όταν να φεύγει νύχτα τον άνθρωπο με το σαΐνι που έμπλεξε, εβάσουν να του βάλει πιπέρι μέσα και το καπάζουν πάνω. Πάντως, σε μια εκπομπή έχουν κι άλλα θέματα εκτός που μαγειρικές. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω σήμερα για τον σχήμα των τροφών, των τροφίμων, ναι, και πώς το σχήμα τους, ανάλογα με το ποιο όργανο μας μοιάζει, ανθρώπινο όργανο, το βοηθά. Το σχήμα. Το σχήμα των τροφών δείχνει ποιον όργανο ωφελούν. Δεν ξεκινήσαμε καλά, νομίζω, με το θέμα. Τώρα δούμε. Καρύδια. Με τι σου μοιάζει το καρύδι, να δούμε τη φωτογραφία. Παναγία μου και αυτό. Το καρύδι έτσι. Εγκέφαλο. Παιδιά, το καρύδι μοιάζει με εγκέφαλο. Και αν δείτε καλά, έχουμε το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, τον άνω και κάτω εγκέφαλο. Το καρύδι περιέχει ωμέγα 3. Που ξέρουμε όλοι πόσο βοηθάει το ωμέγα 3. Ναι. Εγώ που δεν τρώω καρύδια δεν έχω κατοικητό. Καταλάβαμε από τα προηγούμενα βίντεο ότι δεν τρώεις καρύδια. Άκου κύριε μου, επειδή μοιάζει με τον εγκέφαλο, το καρύδι βοηθά τον εγκέφαλο. Είδατε τι εκπαιδευτική εκπομπή είμαστε. Τρέλανα, λοιπόν. Λοιπόν, αβοκάντο. Πρόσεχε, πρόσεχε. Κουίζ, με τι σου μοιάζει. Ναι, δεν έχω ανακοίνωση ακόμα. Α, εντάξει. Όχι. Γιατί λοιπόν, πήγαμε όλοι αμέσως, ήμασταν έτοιμοι να το βαφτίσουμε. Το αβοκάντο, παιδιά, μοιάζει με τη γυναικεία μήτρα όταν κυοφορεί. Το βλέπουμε. Συγγνώμη, ήταν πουλάλου. Οκ, τσάτε, πες ότι μοιάζει. Είδατε καμιά αγκαστρωμένη να τρώει σακούλια με αβοκάτα, επειδή μοιάζει της. Α, της παυτής της. Μάλιστα. Μύδια, τι πιστεύεις ότι είναι τα μυδάκια μας εδώ που κρέμονται, ωραία, ωραία, τριχωτά. Προς το παρόν βρώμικα πιστεύω ότι είναι, αλλά θες να σου πω με τι μοιάζει. Με πνεύμονες. Όχι. Πρόσεχε. Λοιπόν, τα μύδια, να δούμε λίγο και τη φωτογραφία, γλυκά-γλυκά. Γλυκά-γλυκά. Μοιάζουνε με... Ωραία. Ανδρικό. Σε πάω εγώ στην πολυφρόνα μου, έρχομαι. Όχι, πρέπει να σου πω. Ναι, θέλει. Λοιπόν, τα μύδια πώς είναι το όσεο και ο ορχής, έτσι είναι και τα μύδια, το είπα επιστημονικά. Έτσι είναι και το μύδι. Οσχαίο ή οσχαίο, οσχαίο λέτε από πάνω. Μη, μύδι. Όπως αν το πεις, εν το σώζεις. Συγγνώμη, εσύ ωραία τα μύδια μοιάζουν με τα παυτά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να την αμφισβητήσω την κοπελούα, αλλά αν είναι όντως τόσο βοηθητικά, αυτά που μια κατσαρόλα. Πάντως θα δυσκολεύονται οι κορούδες με τα υλικά της συνταγής. Έχω τους τη λύση, διότι αυτή την εβδομάδα στην προσπάθειά μας να μάθουμε κυπριακά στον πίτα, επέψαμε το στο σούπερ μάρκετ με τη στήριξη των Subbox για να αγοράσει κάποια απλά καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιούμε όλοι στην κουζίνα μας. Άρα, εκούτσισαν τα. Βόραβλη, έπιασα την λίστα σου, ξετώ. Δεν έχω ιδέα να που γράφω, γιατί είναι ελληνικά και αγγλικά δεν μπορώ να κεφασώ, αλλά μακάρι να πιάσουμε τα σωστά πράγματα. Άντε, πάμε. Να σου πω, καλά που είπε μου στο φρουταρία που να πάω, γιατί νομίζω ήταν όλα κρέατα τούτο. Θέλω κρεατοκόλοκα. Είπα το σωστά. Ναι. Μανιτάρια πλεφρωτούς, κρεμιθκιά, αγανάρια κρυρικά. Θέλω και πουλές. Κάπου το χάνει στον τονισμό. Πουλές. Το πουλές δεν είναι και κάτι άλλο. Τούτο νομίζω, εγώ νομίζω τούτο mouthwash. Γλιστερίδα. Τούτο είναι γλιστερίδα. Οκ. Σαμαρέλα. Εν σαμαρέλα τούτο. Είμαστε φρουταρία εδώ. Α, το σαμαρέλα. Κρέας. Ναι. Παστό. Α, εσείς δεν έχετε. Α, κρέας τούτο. Άντε, Λουί, we finished. Πιάσαμε τα πράγματα σου. Να πάω να αποκυρώσουμε και να σε δω στο show. Μπράβο, Πίτα. Μετά από να έρθει να μας εξηγήσει τα... Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε στα θέματα ασφαλείας που πρέπει να ελέγχουμε καθημερινά στους χώρους εργασίας μας, τα οποία θέματα πρέπει να ελέγχει το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας όμως, νομίζω πρέπει πρώτα να τσακάρει τον εαυτόν του. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ένα κτίριο 50 και πλέον ετών, με αρκετά προβλήματα, κυρίως στο γύρω-γύρω. Για παράδειγμα εδώ, εντάξει, τώρα θα μου πεις αυτό είναι κάτι που μπορεί να το βρεις στο κάθε σπίτι, αλλά δεν είναι και καλύτερη εικόνα για Υπουργείο, αυτή που βλέπουμε. Και αν κάνεις το γύρο θα δεις ότι παντού αυτή είναι η κατάσταση στο εξωτερικό, σε σημείο που σε κάποια σημεία φαίνονται και τα σίδερα της οικοδομής. Τι ωραία ευρωπαϊκή χώρα! Πάει όποιος θέλει και λουβά το κτίριο του Υπουργείου Εργασίας. Του Υπουργείου που είναι υπεύθυνο για να τσακάρει ότι δουλεύουμε όλοι οι υπόλοιποι σε ασφαλή κτίρια. Και το δικό τους θεωρούμε το να διαλύεται σε live σύνδεση. Κάμετε κάτι, μάνα μου, δεν να πέσει πάνω σας. Πραγματικά, ποιον πρέπει να πιάτε τηλέφωνο για να γίνει η δουλειά σας? Φωτιά στο Twitter έβαλε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τρέχοντας στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν στο εκατοστάρι των εκλογών έσπασε το απόρριτο και αποκάλυψε δημοσίως τον αριθμό του τηλεφώνου του. Αν είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στείλτε μου ένα μήνυμα στο 77 33 65 96 78. Θέλω να ακούσω τι κάνετε, τι σκέφτεστε και πώς υπολογίζετε να ψηφίσετε φέτος. Πολλά καλό. Έτσι να κάνουν και οι δικοί μας. Παρά να μας πρίζουν SMS σε κάθε προεκλογική περίοδο, ας μας δίνουν το τηλέφωνο τους και σάζουμε τους καλά. Έτσι είναι, παιδιά. Δώστε μας το. Άρα, Ιεσού, ανεδίαν ο Νίκαρος το mobile του στους πολίτες, τι μήνυμα ήταν να τους στείλουν. Εμείς στείλαμε τον Παναή μας έξω, με τη στήριξη της Ισομάτ από την εταιρεία Χατζηγιάννης, για να σας ρωτήσει. Αν είχαμε το κινητό του Προέδρου Αναστασιάδη, τι θα του στέλναμε σε μηνύμα? Να σταθεί στον πούντον του. Στον πούντον σου, ακούεις? Τι να του στέλνες? Πώς στρατιωρείς? Πώς θα πιάνει? Καλά ρε, αν τρεπέσαι, να ρωτήσεις τον Πρόεδρο. Δεν και φτιάχνει Πρόεδρο. Αν ρωτούσαμε, να μου δώσει μια δουλειά, να κάθουμε, να με σερβίρουν ποτά και αρκερώνουμε. Κατάλαβες, έτσι γίνονται δουλειά, δεν έκανε μου το μασού. Λάμπρος. Ο Λάμπρος, δεν το είναι τα παιδί, λένε οι άιστοποι, μας κάνει πίσω είναι ωραίος πάλι. Να πιάσουμε, να κάνουμε καμιά δουλειά. Να προσέχει με τον κορονοϊό. Να προσέχεις Πρόεδρε, μ' ακούεις? Πάντα μου να το στείλουμε, μάνα, με έκαμε τα τσόνι και γαστρύμπα, λέει, και μέσα, εντάξει. Εγώ είπα τίποτε. Η κυρία είπε... καμεντασιόνι και γαστρί. Τι είναι να του στέλναμε μήνυμα? Τίποτε. τουλάχιστον να του στείλετε ένα μήνυμα να του πείτε το όνομα μου, γιατί εξίασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Παναγιώτης, πρόεδρε, ακούεις. Αχ, Θεέ μου. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Μπράβο. Όπως και να έχει όμως, όπως ήταν επόμενον, ο Ομπάμα έπιασε χιλιάδες μηνύματα, έναν εκ των οποίων ήταν και του... Ναι. Ναι. Να σας πω ότι έστειλα μήνυμα στον Μπαράκ Ομπάμα και του λέω Mr. Obama, hello from Cyprus. A small island in Mediterranean Sea. Looking forward, βλέπετε και τα αγγλικά μου, to meet you and eat in a traditional tavern and drink together Zivania. Kisses to Michelle. We love you. Νομίζω σύντομο, περιεκτικό, να καταλάβει και την κυπριακή φιλοξενία. Ναι, ρε, έμπουσένα που καρτέρα ο Πάμα να καταλάβει την κυπριακή φιλοξενία. Τον καιρό που επήρνε η κυρία Ρατώ Κωνστάκου Μαρκουλίν, τιμένη με την κυπριακή παραδοσιακή στολή, και έπαιρνε τις υπέξ του Ομπάμα, της Χίλαρης, Τσαμαρέλα και Σουζούκο, και σου άλλαζες πάνες ακόμα. Ήθελα πω και κίζες του Μισελ. Μπορείς να φιλείς SMS2. Έχουμε και σπίτια στην Πέγια. Αν μου απαντήσει, να το απαντήσω πίσω. Θα το φιλοξενήσουμε στην Νατά. Θα μπορούσαμε. Δεν το έγραψες όμως το ποιος είσαι, ή να έπρεπε να το πεις. Απαναγία μου, τι απαναγία μου, ποιος είσαι. Hello from Cyprus. Πες του, γράψε από κάτω. This is Κωνσταντίνο Ντανατά. I forgot my name. Πρέπει να γράψεις. I forgot to introduce. My name. My name. Κωνσταντίνος... Ιάσονος. Πώς θα στοιχίζει το μήνυμα τώρα. Δεν στοιχίζει πολλά, εντάξει. Να γράψει Κωνσταντίν Τζέισον. Fashion icon. Κωνσταντίνος Jason Fashion from Cyprus. Νατά. Θα βάλεις AKA. Ακούς. Ναι, παρέθεση. AKA. Άκα. Κωνσταντίνο Τελανατά. Τι είναι το άκα. Να φάεις έναν αγκούρι μόνο του με δυο αυκά μελάτα. Ακούντα μόνο το άκα. Μα φανταστείτε να πιάει μήνυμα ο Ομπάμα από τον Κωνσταντίν Jason Τελανατά. Και να νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι κανένας κόμις και να έρθει Κύπρο και να δω και πας στον Ιάσονος. Να τον πάρει στα πανκς της Πλατείας Ελευθερίας και στον κύριο Στέλιο στη Λαϊκή να του τραγουδήσει Φρανκ ντε Σινατρά. Όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής έχουν προβλήματα τελικά, παιδιά. Ο Ομπάμα πιάνει μηνύματα από τον Τζέισον Τελανατά. Ο Τραμπ έκαμε τούτες τις δηλώσεις πριν μέρες. Στην Αμερική τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε για ακόμα μια φορά να φορέσει μάσκα για προστασία από τον COVID, λέγοντας ότι δεν το κάνει μπροστά στους δημοσιογράφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν. Μπροστά στους δημοσιογράφους εμφανίστηκε πάλι χωρίς μάσκα. Δεν θέλει να βάλει μάσκα, ωραία. Επειδή πιστεύει ότι είναι μπελάρες του αούλα. Και λίγες μέρες μετά... Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου ένα μήνα πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πλανητάρχης εκόλλησε τον κορονοϊό. Ναι, πρόσεχε, τι να κάνουμε. Το πιο τέλειο όμως σε όλη την ιστορία είναι ότι για να πείσει τον κόσμο ότι είναι καλά, έβαλε να δέχει τα βίντεο και φωτογραφίες ότι συνεχίζει να δουλεύει και κανονικά, υπογράφοντας νέα διατάγματα. Ενώ όταν ζουμάρα οι δημοσιογράφοι πάνω, ανακαλύψαν τελικά ότι ήταν όφικρες κόλλες. Τέλειος, παιδιά. Εκάτσαν τζαμέ, και υπόγραφεν όφκερες κόλλες για να μας πείσει ότι είναι καλά. Χέστηκε για τα διακατάγματα της δουλειές του, να σπάσει ο πλάσμα, ούτε να αρρωστήσει, δεν τον αφήνουν. Να μου πείτε στην Κύπρο να αφήνουν μας. Αμέτρητες είναι οι καταγγελίες ηλικιωμένων που τρώνε πόρτα από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και δύο όταν πρόκειται για επεμβάσεις δύσκολες, όπως χρόνοι υπάσχοντες, ασθενείς με εγκεφαλικό και ευρύτερα με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ασθενή με διαβήτη που χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν έχουν κλίνες, ήταν η απάντηση του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, στο οποίο και απευθύνθηκε. Μάλιστα, δεν έχουν κλίνες. Μα γιατί, πού έπιαν οι κλίνες, ο ΕΟ? Μα είναι δυνατό στη χώρα της μπανανίας να κάνουμε σύστημα υγείας για τον κόσμο και να γελούν του κόσμου? Αποκλείεται. Το ίδιο νοσηλευτήριο, ωστόσο, είδε πολύ πιο θερμά τον ίδιο ασθενή όταν τους παρουσιάστηκε τηλεφωνικός με πιο νεαρή ηλικία και ήπια ιατρικά στοιχεία. Μαύρο και στις ακτινογραφίες. Ασθενείς καταγγέλνουν πως επιλέγοντας την οδό του Γεσί για τις εξετάσεις τους πέφτουν πάνω σε τελείωτες λίστες ραντεβού, λαμβάνοντας τα αποτελέσματα μέρες αργότερα. Χωρίς το Γεσί, ξαφνικά οι λίστες εξαφανίζονται δια μαγείας. Το ραντεβού κλείνεται άμεσα και τα αποτελέσματα δίνονται αυθημερών. Ξέρετε τι πάει πολλά δαμέ. Το τραγούδι του Γιάννη του Μιλιώκα. Ξέρετε το. Γυρώσα οι νιακανάγες, τρώνε με 10 μασέλες, θέλουν βρεμένη σανίδα και τους φερόμαστε και ευγενικά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μακάκες, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Μήπως τελικά υπερβάλλουμε όμως. Μήπως τελικά έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο. Μάλιστα. Όλοι οι άνθρωποι εισήχθηκαν κανονικά στο χειρουργείο και σε παρακαλώ, σε 2 ώρες σταμάτησε το χειρουργείο, διότι το χρειάστηκαν, λέει, το χειρουργείο τους. Τον έβγαλαν έξω, τον έντυσαν μέσα στο χειρουργείο, του έβαλαν τα παπούτσια και του είπαν να φύγεις. Είδατε εσείς καλύτερο σύστημα υγείας στον πλανήτη. Όχι μόνο έκαναν του εγχείρηση. Εντύσαν τον κιόλας, εφορήσαν τους τα παπούτσια. Μάνι αυκούν να κατηγορήσουν τα πλάσματα. Αφού χρειαστήκαν το χειρουργείο. Εχειρίζαν τους ούλους που λίγο για να προλάβουν. Κάνουν μισή χολή του ενός, λίγο τυφλόν του άλλου, μισό μηνίσκον του επόμενου. Μια επέμβαση η οποία μετά από νάρκωση 2 ώρων, μια αρκετά ευθεταμένη επέμβαση στην κυριακή χώρα, τον έβγαλαν έξω και τον είπαν να πάει σπίτι σου. Διότι δεν έχουμε κρεβάτι. Όχι μόνο δεν είχαν κρεβάτι, ούτε μία καρέκλα να κάτσει έστω μισή ώρα να φέρει τον νου του. Ήταν ένας άνθρωπος ολοκίτρινος, ο οποίος χτυπούσε στους τοίχους δεξιά-αριστερά, ζήτησε τη βοήθεια διάφορων αστερών να βγει έξω, να βρει την έξω και πήγαινε απέναντι σε ένα καφέ και παρήγγειλε ένα μπουκάλι νερό. Κύριε Λέισον, ευκάλαν τον εγχειρισμένο έξω τη πόρτα. Εβούραν ο άνθρωπος τα καφέ να βρει νερό να πιει για να φέρει τον νου του. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πού ζούμε. Τίποτα βέθηκε. Δεν υπάρχει ένας γιατρός να μας μιλήσει υπεύθυνα για την όλη την κατάσταση. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς όρισα, ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρισα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς με δεχτήκατε, είμαι μια ζωγραφιά. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος οικονόμου μας. Πες μας κάτι αισιόδοξο, γιατρέ μου, κάτι αισιόδοξο. Να πεθαίνει άνθρωπος που ιατρικός θα μπορούσε να ζήσει, διότι όλοι θα πεθανούν. Ακόμα και εμείς οι δύο, αλλά εύχομαι να μην είναι σύντομο. Δεν γλιτώνει κανένας. Μαζί σας. Σόκ η αγάπη του, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία της. Δεν μπορεί να κάνει, ήρθε της λίγο ξαφνικό το θανατικό. Κάτι γιατρέ μου, έριψες μας τη διάθεση μας. Ότι έχω ανθρώπους που γραμμένοι στον κατάλογο μου ως προσωπικός γιατρός και έρχονται με δάκρυα στα μάτια να μου πει: γιατρέ μου, άμπλεψα. Είχα καταράχτη και ήθελα 3.000 ευρώ να το κάνω. Και είναι κραουριάλια και καματό. Λοιπόν, και ευτυχώς που άμπλεψα και άσε και σε ομορφόπεδο. Άκουα, αλλά δεν βλέπα. Τώρα το διαπίστωσα η διεισόμαση. Αγαπώ το. Άκουε ο ασθενής του Ποτσίζε που ποδά ότι ο κύριος Βάσος μας είναι ομορφόπεδο, ώσπου έκαμε δεχείριση καταράχτη και είδεν το ότι όντως είναι ομορφόπεδο, είναι τα φήμες. Αλλά μας είπες, πώς θα σάσουμε τα κακώς έχοντα του Γεσί. Η κάμερα πάνω σου, γιατρέ μου. Ο κυριότερος λόγος είναι που το 1960, η κάμερα πάνω μου παρακαλώ, η ατιμωρησία. Στην 4. Πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους κάποιους, δυστυχώς κάποιους θα τιμωρήσουμε, οπότε ο επόμενος είναι να πει αμάν, άρχισαν και τιμωρούν. Όπως έκαναμε με τη ζώνη κάποτε, με την ταχύτητα κάποτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε, να σταματήσουμε. Το άφησα στο τέλος. Και πολύ καλά κάνατε. Το κερασάκι. Το κερασάκι, λοιπόν, που άφησε στο τέλος ο γιατρός μας είναι η ατιμωρησία. Γι' αυτόν κάνουμε ό,τι κάνουμε. Ενώ τιμωρήστε και ο 3 να βοηθούν και οι άλλοι, να δούμε αν θα παίζουν τα παρήν τους. Τέλος πάντων, πάστε με να δούμε τι κάνει η κουρτσάρα μου, η κυρία Στέλλα μας, διότι έλειψε μου ήδη. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα Τρίτη, Θα περάσουμε όμορφα το απόγευμα πάλι όλα μαζί. Χαλαρώσει μια πολυθρόνα ή έναν καναπέ. Μην σας πάρει ο ύπνος όπως μου λέτε. Και ξυπνάτε και στα διανύματα και μετά ρωτάτε συνταγές. Όρθιοι σας θέλω. Ξυπνητές. Τούτη μάλιστα είναι τέλεια έναρξη. Να βγαίνει η παρουσιάστρια, να θυμώνεται των τηλεθεατών της, να μην αποκοιμηθούσαν τη θωρούν. Βάρτους να πίνουν κανέναν καφέ, κυρία Στέλλα μου. Πριν κάτσουν να σε δουν, να μην διστάζουν. Ήκαμε κάτι να είναι πιο ενδιαφέρουσα η εκπομπή σου, να μην τους προκαλεί η πνηλία. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα μου. Γεια σου, κορτσάρα. Ωραίο το χθεσινό που το τελειώνει σήμερα, αλλά και αυτό σήμερα που κάνει είναι υπέροχο. Ποια είσαι, κορτσάρα μου? Η Παπαδιά. Η πρεσβυτέρα, τι μου κάνει? Δόξα τω Θεώ. Όλα ωραία, μόνο ωραία πράγματα. Τάστα, αυτά τα γλυκά όπως έχω σήμερα και πεσμένο το ζάχαρο είναι ό,τι πρέπει. Είσαι πολύ, πολύ μακριά. Μέση τη χαρά η Παπαδιά. Φανατική τηλεθεάτρια. Σε αντίθεση με την επόμενη τηλεθεάτρια που την ακούω κάπως πεσμένη. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι? Λέω, ας ζω κι εγώ. Αχ, κοπέλα. Αντιφωνώ, πήρα κανένα δυο λονταρί τώρα και ξάπλωσα. Ωχ. Τι να κάνουμε. Τίποτα, τίποτα. Υπομονή. Τα χρόνια περνά, τα ποδάρια πονά, τα χέρια πονά. Βλέπω και σένα λίγο και παίρνω την αναπνοή μου. Μες στη θετικότητα της θεατρία. Τι κάνεις? Ζω. Ζω. Πονώ τα σέρκα μου, πονώ τα πόθηκια μου. Μες στην τρελή χαρά. Θέλω πραγματικά να μου πείτε τι καταλάβετε που τις συζητήσεις της κυρίας Στέλλας με τις τηλεθεάτριες της. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Ισιδώρα. Αγάπη μου γλυκιά. Μα τι καπέλο θα σκάσεις τώρα εδώ? Γιατί σας κάνω. Καπέλο είναι σαν αυτό που φοράς το καλοκαίρι. Εγώ και το βάλεις όμως ανάποδα. Και το χειμώνα. Και θα το βάλεις και θα βάλουμε και πάλι τη ζευγάρι και θα περπατάμε στον δρόμο. Και θα φωνάζουμε να πουλάμε. Βρε. Και θα καταλήξουμε, κύριε Στέλλα. Εκεί θα καταλήξουμε. Δεν σ' ακούω τι λες. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Θα τα κρύβουμε εκεί μέσα τα φαγητά μας. Ναι. Θα τα βάζουμε στο κεφάλι μας. Και θα βγαίνουμε τα πουλάμε. Και θα περπατάμε να τα πουλάμε. Λες εσύ δώρα. Μάνα μου, κυρία Σιδόρ, δεν καταλάβαμε γρήγορα να μου λαλείς, αλλά από ό,τι ακούμε περνάς τέλεια. Άρα ποιοι είμαστε εμείς να σου κόψουμε τη χαρά. Χαρούμε δεν είναι μόνο η κυρία Στέλλα μας, αλλά και κάτι Γερμανοί σε έναν κυβερνητικό κτίριο του Βερολίνου, αφού εκεί έχουν έναν μοναδικό έργο τέχνης. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι κάποιος... Ναι, αν θα με ρωτούσες, έχω κάνει. Όχι, δεν είναι αυτό που θα σε ρωτούσα. Στα 20, αλλά έχω κάνει, ναι. Για μια ανέκθεση, η οποία βρέθηκε, έγινε πίνακας και πήγαινε στο Βερολίνο. So what? Στο Βερολίνο... Πού είναι ο πίνακας? Δεν είναι για όρια. Τώρα μια οικογένεια στο Βερολίνο σε έχει γυμνώσει. Δεν είναι. Είναι κτίριο κυβερνητικό. Πού σε έχω βάλει? Στο Βερολίνο. Σε υπουργείο στο Βερολίνο. Σε κυβερνητικό κτίριο στο Βερολίνο. Γερμανικό κυβερνητικό κτίριο έχει γυμνών πίνακα του Τάσου Ευαγγέλου. Πά δουλειάν οι Γερμανοί και το πρώτο πράγμα που θεωρούν κάθε πρωί τον του Τάσου. Και μετά απορείτε γιατί μας εκουρέψαν, γιατί ήθελαν να μας βάλουν μνημόνια. Να λέτε να μέσα στο γραφείο της Μέρκελ. Να... να έχει έναν τύπο που το πάνελ της Χριστιάνας Τίτσιρων κρεμασμένων καρτσίν της. Ελπίζω να ξέρει το όνομα του, γιατί εμείς στην Κύπρο δεν το πολύ έχουμε με τα ονόματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ανδρέας, επίσης από τη Λάρνακα. Επίσης. Ναι, κύριε Ανδρέα. Κύριε Μιχάλη, κυρία Στέλλα, χαίρετε και στους καλεσμένους σας. Μιχάλη δεν έχουμε. Παρακαλώ. Σωτήρης. Ο Σωτήρης να μου συγγνώμη. Άντε, κύριε Μιχάλη, παρούτη μου. Πάει στον κύριο Ανδρέα να μας πει το πρόβλημα του. Μόνο μια ερώτηση προς τους αστυνομικούς. Έχω ένα Τίγαν 32 χρονών, έναν νησαπούσλαρ και δεν έχει κολάνες πίσω. Δεν είχε το σύστημα. Εννοείται ζώνες ασφαλείας. Ζώνες ασφαλείας. Δεν έχει κολάνες δηλαδή στο αυτοκίνητο του κύριου Ανδρέα πίσω. Τι να κάνει, να βάλει με το ζόρι κολάνες επειδή άλλαξε ο νόμος. Και να έχουμε και τον Παρούτη να διορθώνει τον άνθρωπο. Εννοείται ζώνες ασφαλείας. Αφού λέει το ξεκάθαρα, κολάνες. Εσύ είχε να μπει στα αυτογιόνια σου που κολανιάς του. Ξεκάθαρο τι εννοεί ο άνθρωπος. Και να είσαι ευγνώμων, κύριε Μιχάλη Παρούτη, που εγκαστέραν ο κύριος Ανδρέας στη γραμμή για να σου πει τον πόνο του. Η κυρία Μαρούλα, παρακαλώ. Κυρία Μαρούλα, από την Πάφο. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρούλα. Δεν μας άκουρε, δεν μας περίμενε, δεν μας άντεξε ο κύριος. Σας άντεξε η κυρία Μαρούλα. Πού να σας άντεξε, κύριε Μιχάλη. Και φαίνεται ότι δεν είναι η μόνη. Παρακαλώ, ο κύριος Δημήτρης είναι ο πρώτος τηλεθεατής που περιμένει εδώ και ώρα από την Πάφο. Κύριε Δημήτρη, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε? Όχι. Θα πάμε στον κύριο Ηρακλή, λοιπόν, τον επόμενο τηλεθεατή από την Λάρνακα. Κύριε Ηρακλή, καλό μεσημέρι. Κύριε Ηρακλή, μας ακούτε? Ούτε. Τίποτε. Κανένας δεν τους αντέχει. Μα κύριε Μιχάλη, παρούτη μου, άμα τους έχεις πάνω από 5 λεπτά να καρτερούν στη γραμμή, να το παγώσουν τα πλάσματα. Έχουν κι άλλες δουλειές. Λαρούσαν να το παγώσουν και ας φακούν. Θα φύγω εγώ το φασολάκι μου να κολλήσει επειδή ο παρούτης αποφάσισε να με αίκει 10 ώρες να καρτερώ στο τηλέφωνο. Μια καταστροφή του την εκπομπή. Εντάξει. Όχι όσον εντζήνη τη Γιώτα Δαμιανού, η οποία εξακολουθεί να σκορώνεται μόνη τη σε κάθε ευκαιρία. Δηλαδή, άμα στο μυαλό του έχει ένας να κάνει μια κομμωδία. Βέβαια. Είναι από τις πρώτες που θα δει. Είσαι κωμικός ηθοποιός. Αυτή είναι ωραία σκηνή, δεν βάλαμε. Κύριε Λέισον, πρώτη φορά θωρώ πλάσμα να πέφτει από την καραπέ σαν κάθετο. Έφυγε μπευκιασάνε κάθετον όπως τη τσουλήθρα. Έφτασε σε άλλα επίπεδα της αλωσίνης η Ιώτα. Διότι αν το επάθαινε μια φορά αν το χρόνο, να πω άτορα κουμπάρ. Αλλά η Ιώτα σκοτώνεται στον αέρα κάθε μέρα πλέον. Μέσα σε 5 λεπτάκια έχουμε μαλλί μακρύ, πάμε σπίτι, το θέλουμε κοντό, το βγάζουμε, κανένα πρόβλημα. Εδώ, το Ραφαέλο να έχετε δίπλα σας. Το βγάζει, το ξαναβάζει δηλαδή αυτό, Να σηκωθώ. Χάτε πάλι. Είδετε όμως, έχει γελά κανένας. Συνηθίσαν τα πλάσματα. Αφού κάθε τριτσελίο διαχαμέ. Πλέον αφήνουν την να σηκωθεί και προχωρούν την εκπομπή κανονικά. Σήμερα τι είναι σήμερα, ξέρεις? Σήμερα είναι Τετάρτη και είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Περίμενε, ποια τι Τετάρτη, δεν είναι απλά μια. Η τελευταία Τετάρτη του πρώτου μήνα. Της Άνοιξης. Του φθινοπόρου. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Γιατί το Σεπτέμβριο είναι φθινόπωρο? Όχι. Είναι παραταταμένο καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Στο σχολείο δεν μάθαινες ότι είναι ο Σεπτέμβριος ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου? Άκουνε, στο σχολείο μάθα άλλα πράγματα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι στο σχολείο είναι πάντα σκάν. Έχω αυτή την υποψία, ρε παιδί μου. Ούτε τα βασικά πλέον πέφτει. 4 εποχές. Ο Σεπτέμβρης είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. 7 μέρες έχει εβδομάδα. Η Ιώτα μου γι' αυτό ονομάζεται εβδομάδα. Ξέρεις το, ναι? Επειδή είναι 7 ημέρες. Αν ήταν 8, θα ονομάζεται τον οχτομάδα. Δεν αντέχω άλλο, ειλικρινά. Πάμε να σας δείξω ποιος με κέρασε αυτήν την υπέροχη καβάφα που δεν ήξερα τι είναι. Κι εγώ, ρε Σιάντε, θέλω να ρωτήσεις τι είναι ο καβάφας. Δηλαδή, βγαίνει από... είναι φιλό από δέντρο ή είναι ρίζα. Καβάφας. Τώρα να μας πει άκουστηκαμε. Γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν τον έχουμε. Πολύ καλά, εσείς. Ναι, δεν τον έχουν τον καβάφα στην Ελλάδα. Μόνο στην Κύπρο ζει ο καβάφας. Ο γνωστός Σωτήρης Καβάφας που έπαιζε στην Ομόνια. Στην Ελλάδα έχουν καβάφι. Να μας πελάνε του κοπελού, άρα. Να φύγουμε όμως στη Γιώτα για να πάμε να μάθουμε πώς να κάνουμε ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα. Άρα γιατί φωτογραφία πρέπει να βάλουμε πάνω? Το ερώτημα το επόμενο είναι, βάζουμε φωτογραφία στο βιογραφικό ή όχι? Και τι φωτογραφία βάζουμε, αν ναι, βάζουμε. Γιατί πολλές φορές που βλέπω βιογραφικά, βλέπω φωτογραφίες του γάμου πάνω στο βιογραφικό. Αυτό όμως. Όχι, ναι, δεν το λέω στον αέρα, στα αλήθεια. Βλέπω φωτογραφίες οι οποίες είναι που έχει τραβήξει κάποια κοπέλα που ήταν στο γάμο ή από το Facebook. Εντάξει, Σιόρ, βάλουν φωτογραφία με το γάμο του στα πλάσματα. Γιατί είναι η μόνη μέρα που ήταν ντυμένη καλά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ αν έβαλα φωτογραφία με το γάμο μου διαστέρα, νομίζω ήταν να με προσλάβουν ολόηση. Ήταν να πω, μάνα μου, ρε, κρίμα τούτος. Ας του δοκούμε μια ευκαιρία να λείπει έναν 8ωρο κάθε μέρα από σπίτι. Πάντως να προσέχετε άμα κάνετε αιτήσεις για δουλειά, γιατί οι εργοδότες τσακάρουν τα ούλα. Το επόμενο είναι προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοιτάζουν οι εργοδότες. Πολλές φορές έρχεται κάποιος να βρει δουλειά, κοιτά το Facebook του και ο τρόπος που είναι αναπτυγμένο το Facebook καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να τον προσλάβεις. Σωστό. Συμφωνώ. Διότι αν κάνεις αίτηση σε μια δουλειά και μπαίνει ο άλλος στο Facebook σου και θεωρώ ότι κάνει share το έλα σε μένα του τεύκρου, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Κάποιον λάκκον έχει φάβα. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα στα αγαπημένα μας διλήμματα, να δούμε τι συγκλονιστικό έκαμε η Πεθερά αυτή την εβδομάδα. Θέλω όμως η Εθνική Ορχήστρα Μπάντας, η Εθνική Ορχήστρα Κύπρου, η μπάντα της εκπομπής, με κάποιες εξαιρέσεις, παίξετε μας το τραγούδι των διλημάτων να μπούμε στο mood. Διλήμματα ζωής, με τη φωνή της λογικής, διλήμματα καρδιάς, συναίσθημα που με πας, αν η αγάπη ζει, ποιος τρόμος θα με βγάλει εκεί, θα πάρω λάθος διαδρομή, άρα και θα έχει επιστροφή, διλήμματα ζωής. Μπράβο, Τεύκρο. Θα μπορούσε να παίξεις και στα διλήμματα. Για να δούμε. Να μου ηρέμησε, κάτι θα σκεφτώ. Πώς να ηρεμήσω, αγάπη μου. Φραμίνει το παιδί χωρίς κληρονομιά, είναι δυνατόν. Κι εγώ εξαλείμαι. Εξαλείμαι γιατί το μωρό μου θα μείνει στον άσοδο, καταλαβαίνεις. Θα του φάει όλα τα λεφτά. Άστα αυτά, πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Θα ήθελε κάτι τέτοιο, Αλέξης, για το παιδί του πες μου. Ούτε εγώ το θέλω. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι θα κάνουμε, ρε γιαγιά. Κάτσε, άσε με να δω τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα έτσι όπως είμαστε. Το βρήκα. Τι. Λοιπόν, θα τις δείξουμε δίπλα κάποιον. Ναι. Θα τις βγάλουμε 5 φωτογραφίες. Κάπου σε ένα ζαχαροπλαστή, να την πιάνει η αγκαλιά. Ναι. Και να αποδείξουμε ότι τον είχε από πριν. Ακού τι σκέφτηκε. Να κάνουν παπαράτσι φωτογράφηση στο ζαχαροπλαστείο. Μύχη μου. Διάνοια η μάνα. Πάντως εμένα με έφκαλε και μόνον του σε φωτογραφία σε ζαχαροπλαστείο. Τις ίδιες φορές είχε να ακούσω από την Αστέρο. Πάντως απορώ με τον άντρα της πώς την αντέχει πάντως του. Και τούτην και την μάνα του. Σας παρακαλώ! Αλέξη, μαζεψέ. Σταματήστε! Δεν φαίνεται καλά. Μάναστε! Γεια μου! Αλέξη! Νερό! Σε! Τον έφαγες! Αλέξη! Γεια μου! Αλέξη! Πάει! Επέχαμε και ο Αλέξης. Αφανίσαν τον κόσμο ούλος σου τα διλήμματα. Και μετά την κυρία την οποία ελπίζω να μην αναλάβει ο κύριος με το διπλοκάμπινο, που είχαμε πριν, η μάνα έκατσε σαν τη μάπα μπα στον καναπέ. Τώρα ήταν μουλό μου αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να φύγει ο Αλέξης. Κάνεις ό,τι κλαις τώρα, Ναι, ναι, ενώ εσύ κλαίς που τα αλήθεια. Μιλούμε για συγκλονιστικές ερμηνείες. Πάντα σε πολλά μαύρον το σημερινό θέμα στα διλήμματα. Ελπίζω να το ελάφρυνε η δόκτωρ Μεϊμαρίδη. Η εξέλιξη ο παππούς μου πέθανε έτσι. Σε καυγά πάνω. Όχι. Είπε, κατεβαίνω, είχε ένα μαγαζί. Κατεβαίνω, λέει, στο υπόγειο, είπε στην πολίτρια, να δω κάτι εμπορεύματα, κάτω στους καμνί και πέθανε. Αχ, έτσι πέθανε και ο μπαμπάς του μπαμπά μου. Παππού μου δεν τον γνώρισα. Ξύπνησε το πρωί, είχε κάνει και όλες τις εξετάσεις μια εβδομάδα. Πήγε, κάθισε μαζί με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν αιμοδίστρα, της λέει καλημέρα, δεν νιώθω καλά. Του λέει τι έχεις, πέθανε. Μα τώρα τη συζητάμε, ξέρετε, αυτή είναι η καρδιά η άτιμη. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε λίγο το δίλημμα. Δεν τον γνώρισα. Ωραίοι θάνατοι είναι αυτοί. Ναι. Πάρα πολλά ωραία του τι θανάτη. Εδάψα τον κόσμο ρούλο με το πρωί ξημέρωμα να καραγάξει. Νομίζω να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, να χαλαρώσουμε λίγο. Ναι, πρέπει. Και ξεκινάω, Μάρια, με το παιχνίδι μας. Πάμε με δυνατή μουσική και θέλω να μου πεις 3 πράγματα που μπορείς να παρακολουθήσεις στην τηλεόραση όταν κοιμούνται τα παιδιά. Τσόντες, θρίλερ και πρίαμο. Ωραίος. Εβάλλαν τον να παίξει παιχνίδι η ώρα 4 στο Δίλης και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν η λέξη τσόντες. Με το βαξίνι, η άλλη δίπλα έπαθε ένα μοκ. Δείτε την αντίδραση της μόλις άκουσε τον Πρίαμ. Ναι, πρέπει. Και ξεκινάω, Μάρια, με το παιχνίδι μας. Πάμε με δυνατή μουσική και θέλω να μου πεις 3 πράγματα που μπορείς να παρακολουθήσεις στην τηλεόραση όταν κοιμούνται τα παιδιά. Τσόντες, θρίλερ και πρίαμο. Ξαφανίστηκε μου πλάνο. Και εσύ, ρε Μάρια μου, όμως, πες κάτι άλλο σήμερα. Αν και να μας πεις τσόντες. Πάντως που τα 3 που είπες, σαν να έχει η καλύτερη επιλογή, ενώ όντως οι τσόντες. Να μείνουμε όμως στη Χριστιανά, γιατί τώρα τελευταίο ο Εφραίμ κάνει τις πολλές νεκατοσίες μες στο σπίτι. Παράδειγμα, ας πούμε, εμένα ο άντρας μου πετούσε τα ισόρροχα του από εδώ και από εκεί μέσα στο σπίτι. Ισόρροχα, κάλτσες κλπ. Μια μέρα περιμέναμε κόσμο και είχε ένα σόβρακο μόνο στην τραπεζαρία. Το άφησα εκεί λοιπόν και έρχεται μετά. Ναι, το έκανα. Αποκλείεται σε ό,τι έχω ιερό. Και έρχεται ο κόσμος, έρχεται ο Γιώργος, μου λέει: «Καλά, ρε αγάπη μου, άφησες το σόβρακο πάνω στην τραπεζαρία». Λέω: «Το αγάπη μου, για να σου είπα τόσες φορές και να το έβαλες τσαμέ, πραγματικά επίστεψα ότι εκεί το ήθελες. Γιατί να σου το ταράξω». Όταν κάνει πουλάν η Χριστιανά. Άγγεν του το σόβρακο του τζαμέ σε κοινή θέα. Τρώαν οι καλεσμένοι στην τραπεζαρία, σου έκαναν έτσι, παίρναν το σόβρακο του Εφραίμ Ποτζέ Ποδά για να έβρουν το άλλας. Κύριε, λέει στον πιο. Αυτό, δηλαδή, πόσες φορές να το πω, αφού για να το πω. Λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να το θέλει όντως εκεί, τόσο όρκο. Ο κόσμος που ήρθε ήταν πολλά φίλοι. Ναι, 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 πολλοί φίλοι μας. Αλλά, λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να το θέλει εκεί ο άνθρωπος. Γιατί να του το χαλάσω, ήταν η τελευταία φορά που είδαμε σοβαρό κομμένο στην τραπεζαρία. Μια χαρά, έπιασε. Είδατε όμως, έμαθε το τώρα ο Γιώργος και έρεξε ξανά και σοβαρό κομμένο στην τραπεζαρία. Τώρα είναι το πας στο τραπεζάκι, πας στο φωτιστικό, πας στο ψυγείο. Κάντως πρώτη φορά να ακούω κάποιον να κρατεί τα σόφρακα του και όταν και αν μοιράζεται σε όλο το σπίτι. Εντάξει, για να κρυβολογούμε, τούτο με τα βραζιά κάνουν το ζάλι. Υπάρχουν και αυτά εδώ. Κάτσε. Κάτσε. Αυτό είναι όντως για την τηλεόραση. Αυτό είναι σε μεδάκι. Αυτό υπάρχουν και αυτά εδώ. Σκέψου, Σοφία, ότι πάνω της είναι κολλητό, έτσι, είναι βρακί. Ναι, 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 ναι. Κάτσε, κάτσε να σου δείξω. Περίμενα να σου δείξω εγώ. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι ωραίο. Μα τι κάνουν τούτη η ώρα. Γιατί δείχνουν τα βραζιά τους στην τηλεόραση. Του άλλοι ολόγια να βουρήσει να μας δείξει τα δικά της. Μισό λεπτό να σου δείξω και εγώ το βρακί μου. Άμπα και χάσει. Βουρούν να προλάβουν για να μας το πρωτοδείξει. Όχι, βάλε λίγο το στρέν σου. Βάστε πολλά στρέν. Το προηγούμενο, αυτό. Big brother! Έχει να τα λίγο. Δεν υπάρχει. Εγώ η γκόμενά σου. Εγώ και η. Τι παραγγέλνω versus when it comes. Τι παραγγέλνω versus τι έρχεται. Κάτσε να σου δείξω και το άλλο, περίμενε. Καταρχάς είμαστε σίγουροι ότι είναι το πράγμα νουλών ενδικών της. Έτσι όπως το θωρώ, δεν απέχει πολλά από τα δικά μου. Σε μια και μπήκαμε στην διαδικασία, να σας δείξω εγώ ένα εσώρουχο. Είναι το σοβρακάκι του Τεύκρου. Μαριλένα μου, εσύ φαντάζομαι ξαναείδες το. Δεν το πιστεύω, Να μου πιστεύεις ότι βράζω σόφρακο σου. Όχι, ότι σκεφτήκαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί έφερα και εγώ το δικό σου μαζί μου. Έλα να ξαμώσουμε και εμείς. Κύριε Λέης, είναι τα καιρούς εφτάσαμε να δείχνουμε ένα στα βραζιά του άλλου στην τηλεόραση. Έως πάντως. Πάμε να δούμε κατά πολιτική συζήτηση να ανέβει λίγο το επίπεδο. Αυτό που θέλω να πω είναι ήδη δοκιμάζει τις αντοχές και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα η μεγάλη επιτυχία χτες, διότι έχει δίκιο στον προβληματισμό του ο κ. Κατσούρης, είναι ότι διασυνδέθηκαν αυτά. Κακός. Κατά τη γνώμη μου, καλός. Όπα, ένα λεπτό, είδα καλά. Σαν να και κάτι έπιανε το μάτι μου, πας στις κόλλες του Κατσουρίδη. Βάφτε μου το να δω ξανά. Κακός. Θωρείτε το εσείς, ναι. Γιατί οι κόλλες του Κατσουρίδη έχουν τις τσίρες πάνω. Τι είσαι χωσμένο κάτω από τις σημειώσεις του. Γιατί νομίζω ότι είναι εκείνο που είπε ο Πρίαμος πριν. Έπιαν τζαμέ ότι κόλλες ήβρενον μπρος τους και κατέβηκε στο πάρελ με τη σειρά μου πίσω, παιδιά. Είναι τέλειος. Και μια και είμαστε στην πολιτική. Τι να κάνει άραγε ο Αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, αυτό που τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος είναι ότι φέτος η Εκκλησία λόγω του κορονοϊού έχει 15 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Λοιπόν, έχουμε πάμε... Να βοηθήσουμε όλοι να ξεπεράσει τη ζημιά. Ευχόμαστε. Να τσοντάρουμε όλοι. Να κατηθήσει ο καθένας. €5 αν το βάλεις, κοίταξε, €1 εκατομμύριο είμαστε, κάτσε μισό λεπτό, €1 εκατομμύριο είμαστε, €5, βγήκε ζημιά. Ναι, σίγουρα. Αν βάλουμε από €5 καθένας, να βγουν τα 15 ψωρο εκατομμύρια που έχασε ο Αρχιεπίσκοπος μας. Πάλι το κορονοϊός. ήρθαν και πέσαν τα έσοδα του Τόμι μας. Πώς θα βγάλει τώρα τη σεζόν, να τσοντάρουμε όλοι που λίγο να βοηθήσουμε. Γενικά το διάστημα ξοκιάζουμε πολλά ριάλια σαν λαός, τα παραπάνω για να πληρώνουμε πρόστιμα. Δεν καταλάβουν ούτε από την αύξηση στα πρόστιμα οι Κύπροι οδηγοί, αφού το πρώτο 24ωρο εφαρμογής των νέων αυξημένων ποινών είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό καταγγελιών. Προβληματισμός και απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της τροχέας, αφού ο αριθμός των 632 καταγγελιών σε μία μέρα, όπως η χθεσινή, κρίνεται ιδιαίτερα ψηλός. 632 πιλιατούκια σε μία ημέρα. Εκαλύψαμε όλων των δημοσιονομικών έλλειμμα του κράτους σε ένα 24ωρο. Μπράβο μας! Μπράβο μας! Είμαστε πολλά νομοταγείς τελικά εμείς οι Κυπραίοι. Μας απογοήτευσε τα κοινωνική. Είχαμε κάνει 632 καταγγελίες σε 24 ώρες. Είναι πάρα πολλές αυτές. Αναλογιστούν ότι ήταν και αργία και δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη τροχιά γίνηση. Καταγγελίες στην πλειοψηφία τους αφορούν τις παραβάσεις που προκαλούν τα περισσότερα τροχιά δυστυχήματα, όπως σημείωσε ο Διευθυντής Τροχέας Γιαννάκης Γεωργίου. Αυτό μας προβληματίζει ότι ήταν ακόμα για τις τρεις κύριες αιτίες που προκαλούν τα τροχιά δυστυχήματα οι καταγγελίες, που αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, κινητά τηλέφωνα και μικρή ζώνη. Μια χαρά. Δεν βάλουμε νου με τίποτα. Όποιος κυκλοφορά μες στους δρόμους παρανομεί. Είτε βουρά, είτε μιλά στο mobile, είτε φορεί την κολάνα του. Υπάρχουν κι άλλοι όμως που τρώνε το λαπόρτο για άλλους λόγους. Έχουμε δώσει οδηγίες να μην καταγγέλνουμε, γιατί να αφήνουμε τον κόσμο να φεύγει ή να προχωρά. Yeah. Όμως κάποιοι όμως το έχουν παρατραβήξει. Δηλαδή... ακόμα βλέπουμε οι γυναίκες να βάφονται. Ναι, έχω δει και εγώ αυτό. Να ασχολούνται να γράφουν μηνύματα πάνω στο τηλέφωνο συνεχώς και να είναι ουρά πίσω και να καθυστεράει η τροχιά κίνηση. Αυτά πράγματα είναι. Δηλαδή, έχετε καταγγείλει και για μακιγιάζ. Έχουμε καταγγείλει κάποιες φορές όταν φτάσει και δεν προχωράει η ουρά. Και αυτή είναι εκεί και ακόμα ασχολείται με το πρόσωπο της. Άμα βάφεται κάποιο, πώς γίνεται καταγγελία, κύριε? Ίνταλος γίνεται ρε σταυριανή μου η καταγγελία. Γράφουν τις στο λαπόρτον, αλλά αν τις παίρνουν χρησιμοποιούν μολύβιν το eyeliner. Ίνταλος γίνεται. Βγάλουν τους πιλιετού, είναι όπως όλους τους άλλους. Άρα τώρα που ξεκινήσατε τις σοβαρές ερωτήσεις, αν ρωτάζετε τίποτε σοβαρό τον κύριο Καραγιάννη. Καλημέρα και στους δύο σας και στους τηλεθεατές σας. Εσείς στεναχωρηθήκατε από τον ψεσινό αποκλεισμό του ΑΠΟΕΛ καταρχάς? Δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήθηκα, κατά ακρίβεια δεν το ήξερα. Μάλιστα. Δεν το ήξερα ο κ. Καραγιάννη. Δεν σας αρέσει το ποδόσφαιρο, Πόσο παλός του ποδοσφαίρου. Εγώ μία ομάδα υποστηρίζω και μόνο για αυτήν ενδιαφέρομαι. Για τους άλλους όλους δεν με... Η Ανόρθωση. Έναν κοφτή τον κ. Καραγιάννη που αποκλείστηκε τα πελή. Μόνο για την Ανόρθωση τον κόφτη. Οι άλλοι ας φακούν. Έναν έχουμε. Ζαλούς, πολλά ωραία. Εντάξει, ακούσαμε σε όμοιρο. Εγώ πάλι γιατί νιώθω ότι δεν έχει ιδέα ούτε την κάνει ανόρθωση ο κύριος Καραγιάννης. Βασικά πρέπει να ευκάλεξε ομάδα ανάλογα με το ποια έχει τα λιότερα κρούσματα κορονοϊού. Πάντως ο κύριος Καραγιάννης εχάρηκε μόνο με έναν πράγμα την εβδομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, γέλασα. Χαρήκατε δηλαδή? Δεν χαρήκα. Να, αλλά... με την έννοια ότι χαίρομαι, ναι, κατανοητό, ναι. Ελπίζω πρώτα απ' όλα ότι δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα, διότι και αυτός είναι κάποιας ηλικίας όπως και εμείς. Επομένως, ελπίζω να... Έχετε την ίδια ηλικία? Όχι, είναι λίγο πιο μεγάλος από εμένα. Α, το ξέρετε την ηλικία του, ναι. Περνά τέλεια ο Καραγιάννης που εκόλλησε κορονοϊόν ο Τραμπ, φορείς τα headphones του πιλότου, είναι έτοιμος να πετάσει από τη χαρά του. Δουδαξήν και εγώ πετώ από τη χαρά μου την εβδομάδα, όχι επειδή εκόλλησε ο Τραμπ κορονοϊό, αλλά για άλλων λόγων, επειδή μια εκπομπή που θωρεί το Απαν Σύμπαν κάθε τρίτη νύχτα, έκαμε επιτέλους πρεμιέρα. Καλά καταλάβετε, επέστρεψε ο αγαπημένος μας Χρήστος Κωνσταντίνου, έτσι. Πάμε να δούμε πώς με υποδέχτηκε. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο χαρούμενο σπίτι. Εντάξει, να πεθάω. Πόσο υπερπαραγωγή. Έβαλαν και μπάντα καλύτερη που η δική μου. Και νέος τούτη. Έβαλαν και τα γερήματα πλάσματα, μέρα του πιτούν λάκες, πας στα μαλλιά. Νιώθω ότι είναι καλύτερο που πέρσι. Τι να σας πω. Πολλά δεν θέλω να λέω. Θέλω με την εκπομπή και με τη δουλειά να δείξω πόσο καλή πολύ ωραία, πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, γιατί αυτή τη χρονιά έχω στόχο να σας αγγίξω πιο πολύ στην καρδιά, να είμαι ένα με εσάς και εγώ εδώ θα μείνω όσο εσείς θέλετε να είμαι εδώ. Μα πόσα ώρας η ώρα να του φέρω. Έχουν τα Υόρκη. Εντάξει, Χρήστο, εμπρεμιέρα στο Smile TV που κάνεις. Δεν και πιάσεις Όσκαρ. Εγώ λύσαν και κάνω πόσες φωτογραφίες πας στον τοίχο, σαν να και κάνουν την εκπομπή μου το δωμάτιο του. Τέλος πάντων, άρα και ποιον έχει καλεσμένο σήμερα ο Χρήστος μας. Αυτά τα λουλούδια είναι για σένα. Ευχαριστώ, Χρήστο. Πρώτον, θέλω να σε ευχαριστήσω που έχεις έρθει στο χαρούμενο σπίτι. Εγώ σε ευχαριστώ, μεγάλωσες. Κύριε, θα δεν δυσκολεύσασαι. Έναν όρο σου έβαλα μόνο. Να μην μιλάς παραπάνω από μένα. Όχι, εννοείται γιατί θέλουμε... Είναι ανανεωμένο, εδώ βλέπουμε τα παστέλ χρώματα πίσω. Έβαλες και κάποιον δανέ που σε φεύγεις με σε ένα λίγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, πάρα πολύ ωραίο. Μια παρατήρηση μόνο, το στούλ είναι για το size το δικό μας, είναι για πιο... Εντάξει, ευκαιρία δεν μπορούσαμε να μην πάω να στηρίξω τον Χρήστο μας. Είναι μια ολόκληρη σεζόν που έφκαλε μπερσία μας. Ναι, έτσι, εντάξει. Γι' αυτόν επήρα τους ένα δωράκι του Χρήστου μου. Περίμενε, πριν συνεχίσεις, έφερα σου και εγώ ένα δωράκι. Έφερα σου μία μάσκα με το λόγο της εκπομπής μας. Νομίζω θα πηγαίνει και με τα λόγια. Και έφερα και μία για το συνεργείο σου. Ένας είναι το συνεργείο σου. Έφερα και μία για το συνεργείο σου. Α, πάει με τα ρούχα σου, πάει, ναι. Ας πω θα τη φορέσω. Louis Night Show. Γιατί θέλω κι εγώ να σας τιμήσω όλους εκεί πέρα. Είναι ωραία. Πάει σου, α. Πάει σου, πάει σου. Πάει πάρα πολύ με τα ρούχα που έχω βάλει σήμερα. Χρήστο μου, καλή αρχή, φίλε μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πέρασα τέλεια. Όπως καταλάβετε, φέτος η εκπομπή προσφέρεται για παραπάνω τρολάρισμα. Μόνον και μόνον που έφυγε το παράθυρο μου το σκηνικό του. Στη θέση του έβαλαν τη φάτσα του. Πάλε, νομίζω, λαλή τα ούλα. Και από τον Χρήστο μας πάμε στο Bachelor, όπου οι κοπέλες την περασμένη εβδομάδα ασχοληθήκαν με τις τέχνες. Βλέπω, έχετε πάρει τις θέσεις σας και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μάθημα. Να φτιάξουμε, Άννα, γε. Φτιάξουμε εσένα. Αφού εμένα είσαι το μοντέλο μας, να μην κάνουμε κάτι με σένα. Σαμάρθα, κάνεις πολλές γρήγορες κινήσεις και έχουν μπερδευτεί τι φτιάχνεις. Το κεφάλι. Ελπίζω αν το κανονικό κεφάλι που κάνει η Σαμάρθα, γιατί ζω που κρατεί παραπέμπει σε κάτι άλλο. Και εδώ στο Bachelor όμως, ρε κουμπάρε, έβαλαν τις ημίχοι να κάνουν αγκιοπλαστική. Ένα χαρτοθή που θέλει οξά ανοίξει φροντιστήριο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι έκαναν οι κορούδες. Τα έχω φτιάξει ένα θεό αυτή τη στιγμή που σου μοιάζει, πιστεύω. Μαρινάκη, μου το έκανες παιχνιδάκι. Τι θα λέγατε να συνεχίσουμε με ζωγραφική. Ναι! Όταν το είδα πάθα σοκ, είσαι εξαιρετική, τα χέρια σου πιάνουν... πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Ναι. Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, δηλαδή δεν περίμενα να με πετύχεις τόσο πολύ. Φτύγλμα γλύμμα, φτύγμα γλύμμα. Εγώ πάντως δυσκολεύομαι να καταλάβω ποιος είναι ο αληθινός και ποιος ο ψεύτικος. Τόσο πόσο ταλέντο να αντέξει η ελληνική τηλεόραση. Πάντως στις ώρες που ζωγραφίζουν οι κοπέλες, τρώουνται μεταξύ τους. Εγώ, Παναγιώτη. Νομίζω... Μαγδά, μπορείς να κάτσεις λίγο εκεί, σε παρακαλώ, αγάπη μου, για να μην τα πάρω παραπάνω. Λοιπόν... επειδή θεωρώ κάτι τέτοιο που συμβαίνει μέσα στο σπίτι... Σιγά να μην το είναι αφήκει να καβαλιζέψει ο Μαναγιώτη. Έπιαν τα πόθηκια της άλλης που πάνω τους έσυρεν της τα. Ο έναν κάνει πουλτα. Πάντως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να διακόψεις ένα ραντεβού. Ήσουνα πολύ σεμνή, ήσουνα σεβαστική. Γεια σας, θέλαμε να σας δείξουμε το χαρακτικό μας που μάθαμε. Μιλούμε για τον στίχο. Λέω καλύτερος που το έλα σε μένα. Μην με θεωρείς έτσι τεύχρο, εντάξει. Το μπουμ, 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 μπουμ. Βγάλει παραπάνω νόημα που το με καινούργιο πυλό να σου φτιάξω ένα ψέμα. Στίχος του τεύκρου τραγούδι. Μόνο εγώ το ξέρω, ο τεύκρος που το τραγουδά. Αν εσύ γενέκα του. Ο Παναγιώτης όμως αποφάσισε να βγάλει για ραντεβού μια από τις Κυπρές διαγωνιζόμενες. Πώς είσαι? Σου έφερα ένα μικρό δωράκι, αλλά πρώτα θα σου πω την ιστορία. Ωραία. Αυτό το θυμούμαι που ήμουν μικρή και πάντα παρακαλούσα τη μάμα μου να μου αγοράσει μία-δύο. Είναι τσίχλες, αλλά σε κάθε τσίχλα υπάρχει μια μικρή ιστορία, το τι σημαίνει αγάπη. Έμεινε και ο Bachelor και θωρεί. Επήραν του πλασμά του δώρο, πίσσεζε. Πάλε καλά που δεν το επήραν, πως είναι το λίζο μου, η γεροσκή. Τες πίσσες τι να τες κάνει, κορί μου άνθρωπος. Πάρ' του μια γλάστρα, κάτι. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να φωνάξουμε μέσα το δικό μας Bachelor, ή μάλλον Τσέγγενορ, Παναγιώτη Κυριάκου. Παναγιώτη! Καλώς τον Bachelor της καρδιάς μου. Να μ' αφήσεις ήσυχο. Θέλω να μου πεις τι κοινών έχουν τα παπούτσια μου με σένα. Τα παπούτσια σου με εμένα. Ναι. Τι. Είναι πορτοκαλί, είναι όπως το αυτοκίνητο σου. Το δαίμονα πάλι με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, τον Παναγιώτη θα το δώκουμε τέλος της χρονιάς σε SMS με τα δώρα μας. Ναι. Στείλτε μήνυμα, όποιος θέλει να τον υιοθετήσει. Γιατί ρε. Ναι, ναι. Έχω μάνα, ναι. Θα πάμε η μάνα μου. Παρακάτω. Να μου να με υιοθετήσει άλλος. Ναι. Τι. Άσε έτσι. Μανάει πολλές επιλογές. Κάτσε σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα κάτσω, να μην ανέλαμε. Λοιπόν, σε περιμένουμε τις selfies σας, εντάξει. Στείλτε μας τις τώρα, θέλουμε πάρα πολλές. Και τώρα που είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, να σας πω ότι όλο το κοινό μας απόψε θα λάβει δώρα από την εταιρεία Μιτσίδης, διότι φέτος μαγειρεύουμε με αγάπη για το θαύμα της ζωής με μαγαρόνια Μιτσίδης. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της εταιρείας Μιτσίδης, μήνας ζυμαρικών και αγάπης, που γίνεται για 4η χρονιά. Μάλιστα, λοιπόν, φέτος στηρίζει τα πρόωρα μωρά στον αγώνα τους για τη ζωή, ενισχύοντας το σύνδεσμο Μωρά Θαύματα. Για όλο τον Οκτώβρη, για κάθε πακέτο ζυμαρικών Μιτσίδη που θα πωλείται ανά το Παγκύπριο, 2 σεντ θα πηγαίνουν για ενίσχυση του συνδέσμου. Λοιπόν, στόχος είναι η αγορά. Στόχος είναι η αγορά ενός νεογνικού αναπνευστήρα για τη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Μακάριου Νοσοκομείου. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε, διότι πρέπει να φωνάξουμε μέσα και τον Πίτα. Πίτα! Καλά. Επνίγες πίτα. Ναι, με το καπνό. Με το smoke machine. Με το smoke machine. Oh, σαν really. Το club. Λοιπόν, πίτα. Ναι. Να πέσει κάρτα για το τι μάθαμε αυτήν την εβδομάδα. Hello. Θα δοκίμασες τσαμαρέλα. Νομίζω ήταν τυρί, σαν μοτσαρέλα. Μπορείς να συνοδεύσεις με μοτσαρέλα. Στην Κύπρο έχετε πολλά λόγια που είναι πολλά τα ίδια. Τι εννοείς? Πήγα να δοκιμάσω sunglasses. Η γυαλιά του ήλιου. Ναι, που τούτο. Και μπήκα μέσα και έβλεπα τα γυαλιά. Αλλά εγώ είπα του άνθρωπο, ρε φίλε, μπορώ να δοκιμάσω γιαγιά σου? Και λέει μου, τι θέλεις να δοκιμάσεις σαν γιαγιά σου? Και είπε μου, ρε φίλε, δεν είναι γιαγιά, είναι γυαλιά. Σε τούτο εύθομα έμαθα γυαλιά. Αλλά... Αλλά λες γιαγιά? Ναι, ήταν ένα κοβριασμένος κοινός, αλλά η γιαγιά του ήταν, νομίζω, interested. Η γιαγιά του ήταν κάπου και με κοντά? Ναι, κάθε πίσω. Ποιος πουλάει γυαλιά και εσύ πίσω τη γιαγιά του? Όχι, δεν προσπάθησε να πουλάει γιαγιά του. Προφανώς δεν το συχνά η γιαγιά σου. Ή το ένα πια ή το άλλο, εντάξει. Σκέφτομαι εδώ και μου. Εντάξει, έμαθες γιαγιά σου. Γιαγιά. Γιαγιά δεν είναι γιαγιά. Ναι, ούτε γιαγιά, ούτε μη γιαγιά. Ναι. Όχι, 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 δεν μου συγχύσεις όλοι. Θέλεις με έναν τώρα να σου πω. Εγώ έμαθα ότι φορείς και φακούς, ναι. Τώρα δεν τα έχω, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω. Τι εννοείς? Είναι δύσκολο. Τα μάτια μου είναι πολλά σμό. Καλά, άμα βάλεις φαγούς, πάει και βάλεις σου φαγούς. Εγώ πάω στο optician και βάλει μου και πριν μια εβδομάδα που ήρθα, είπε μου, έλα έβρε μου στο παράκι και να σε βγάλω. Και πήγα και ήβρα την και βγάλε μου τα. Δεν μπορώ. Για τους φαγούς που μιλούμε ακόμα, ναι. Ναι. Δεν θέλω να φανταστώ πάλι και μορροίδες να μου κάνεις. Όχι. Παναγιώτη μου, τι έμαθες την περασμένη εβδομάδα? Sorry, αν περάσει η κόλλα μέσα μορροίδες που τα περίμενα. Εν πειράζει, ρε. Anyway, εγώ μάθα ότι την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα ότι... είναι πληρώς πολλά σιμών το πράγμα. Έμαθα ότι ο μικρότερος δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε ποτέ είχε μήκος 10, είχε το μέγεθος του πάντου ήταν 10 εκατοστά και που την ημέρα σταμάτησα να τον λαλώ δεινόσαυρο. Καταλάβες. Το μέγεθος του ήταν 10 εκατοστά. Εγώ άκουσα dinosaur. Ναι, δεινόσαυρος. Και που την ημέρα σταμάτησα να τον λαλώ δεινόσαυρο. Κανένας σας, τίποτε, οι άντρες τουλάχιστον, τίποτε, ο άντρας εμπλέκει. Πάμε σε ένα break, ώσπου να χορέψουμε τον του Παναή και επανερχόμαστε με τις καλεσμένες μας. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει η ιστορία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου, κάθε βράδυ που κι απάω. Αφού ξέρεις δεν μόνο μου, μόνο εσένα αγαπάω. Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μας φίλοι. Εννοείται ότι θέλουμε τη selfie σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε και εννοείται ότι φέτος έχουμε τα μεγάλα μας δώρα με τα SMS. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solutions, θυγατρική της Λανίτης Energy. Αφήστε τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Energy κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 5.000 ευρώ για υπέροχα έπιπλα από τα καταστήματα Living, μέλος του ομίλου Ergo Home Group. Στείλε Living κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή απαλλαγή από τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοιτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. 2 τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Ντεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation Ltd. Εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών. Αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δωροεπιταγή αξίας 2.200 ευρώ για συστήματα ασφαλείας και συναγερμού από τον Πιπεράρι. Στείλε Πιπεράρις κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την γκαλερί Artworks Bizart. Στείλε Bizart κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία συσκευή περιποίησης μαλλιών Dyson Air Wrap, προσφορά του καταστήματος Μάγκας, αξίας 800 ευρώ. Στείλε Dyson κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Παναγιώτη. Έχουμε επίσης στο μεγάλο μας δώρο ένα Dacia Duster του Group Renault αξίας 13.900 ευρώ με πλούσιο εξοπλισμό, μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε έναν τυχερό το νέο Dacia Duster του Group Renault, μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα αξίας 13.900 ευρώ με πλούσιο εξοπλισμό για εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα, για τις πιο άγριες εξορμήσεις off-road και βόλτες στην πόλη με ασφάλεια. Στείλε Dacia κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Και είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, να υποδεχθούμε τις απόψινές μας καλεσμένες, που δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι τέσσερις. Παναγιώτη. Λούι. Παναγιώτη. Είναι οι τέσσερις κουρασίδες που στολίζουν το Θέατρο Διόνυσος με την παράσταση «Με δύναμη» από την Κηφισιά κάθε Παρασκευή, Σαββατόν και Κυριακή. Με πάρα πολύ χαρά να υποδεχθούμε την Περιφυνήρη, τη Σοφία Καλή, την Ελένη Σιδερά και τη Θέκλα Φλουρή. Μάλιστα. Μπήκαν, δεν είδατε. Μην παίζετε άλλο 1,5 ώρα από το... Εντάξει, πάντα μας. Εξαιρετικά παιδιά όλοι. Λοιπόν, Σοφία μου, γιατί δεν κάνεις πασαρέλα. Ξέρω ότι είσαι... Έχω το πολλά. Άμα παρπατώ, γελά ο κόσμος. Που ευφορία, όχι τίποτα άλλο. Ωραία, μπράβο. Σιδερά μου, πού είναι να πάεις μετά? Κοίτα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, αποφεύγω τους γάμους, έτσι είπα να βγάλω το αυτή μου. Θέλω να σας πω ότι των νηπιαγωγείων, δεν θυμάμαι το όνομα, έβγαλε δύο εξαιρετικά ταλέντα. Την κυρία Ελένη Σιδεράκη και τον Τεύκρο Νεοκλέρης. Ήταν συμμαχητές στο νηπιαγωγείο. Γεια σου, Πεύκρο. Ο Πεύκρος Νεοκλέρης. Δεν το λαλείς σωστά. Έτσι το λαλείς. Ο Πεύκρος. Πεύκρος είναι. Πεύκρος ήταν και θα μείνει. Λοιπόν, κάτσετε κορούδες μου να δούμε τι θα να κάνουμε. Παναγιώτη μου, εσύ τράβα την κασούα. Καλώς ορίσατε. Πολλά είναι τόσο καναπές. Σας έχεις ωραία πλάτη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέσσερις κοπέλες, είναι Παναγιώτη? Ναι. Τέσσερις κοπέλες έτσι. Και στο πρωτοχρονιάρικο μονοφακιά. Αλλά μονοφακιά σε εκπομπή. Όχι, σε εκπομπή δεν είχαμε. Ποτέ. Πώς νιώθετε? Εσύ πώς νιώθεις? Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά. Με δύναμη. Με δύναμη από την Κηφισιά. Ναι. Φαντάζομαι ότι η κυρία Θέκλα είναι η Ηλέκτρα. Είναι από τη Λεμεσό. Είναι η Ηλέκτρα, είναι η κόρη. Εμάντεψα σωστά. Σκιάβασες το εργούλι για να βρούμε. Να δούμε αν θα βρείτε τις άλλες. Ήξερα το. Το ήξερα. Πέντε μας λίγα λόγια. Θέλω να υποψιαστείς τις άλλες. Για κάμε casting. Μα πού να ξέρω. Για Αφροδίτη. Έχει Αφροδίτη. Έχει Φωτεινή. Γιατί δεν έβαλα Αφροδίτη. Θα μπορούσε εγώ. Γιατί δεν το συζήτησες με την Αστέρων πριν να κάνουμε την εκπομπή? Όχι, ξέρω, δεν θυμώ τα ονόματα. Θυμώ ότι η μικρή είναι η Ηλέκτρα. Η Φωτεινή, η Αλέκα και η Μάρο. Μίχη μου. Για πες τώρα, κάμε το κφάστη. Φωτεινή, η Αλέκα και η Μάρο. Αλέκα, φατσάρι μου, έτσι παραπάνω η... Μπράβο! Μπίνγκο. Σοβαρά. Ναι. Η Σοφία. Η Μάρο πρέπει να είναι πένι. Μάρο. Όχι, ναι. Αφού εσύ ξέρεις, ρε. Όχι, δεν ξέρω τη διανομή. Δεν ξέρει το έργο. Ξέρω το έργο, δεν ξέρω τη διανομή. Ναι, σωστά. Ωραία, Παναγιώτη, πρέπει να μας μιλήσει και η σειρά που είναι. Και ήταν που φωνάζεσαι το «Φύγε, φύγε και έρχομαι». Η Μάρο. Η Φωτεινή του. Εγώ είμαι η κορεντατάκα σου. Ναι, αλλά είπε μου «Φύγε, φύγε». Δεν ξέρω ούτε τις ατάκες της η σειρά. Ναι ρε, μια που μπαίνει μέσα και σε παραφροσύνη. Ναι, η παραφροσύνη. Πρέπει μας Παναγιώτη λίγα λόγια για το έργο. Εγώ το θυμούμαι, έκανα το στη σχολή. Κι άμενες τέσσερις ήσουν στη σχολή. Τι πραγματεύεται το έργο, Παναγιώτη? Αφού έκαμε ένα αγόρι, εκείνη και η ρόλη. Πε το, έτσι είναι αντροπή αν έκαμε στο ρόλο μου. Πε, αφού είπες μας πριν. Σε σκεφτείς το. Ποιο ρόλο έκαμε? Περίμενε, ποιος έκαμε, ποια που γυμνάζεται, το θυμούμαι, είσαι μια που γυμνάζεται την ώρα. Τη Φωτεινή έκανε, παιδιά. Με κορμάκι, σε παρακαλώ. Ελάτε, δεν είναι παράσταση. Κάθονται με τα κούνη. Πώς είναι τέσσερις κοπέλες, εξατύχες σας να έρχομουν μόνο γυναίκες? Εμένα και στη Σοφία, ναι. Μας έτυχε με 8. Εμένα με άλλες 9. Γιατί τα συλλογή ήταν... Ήταν ποδοσφαιρική ομάδα. Α, σοβαρά. Οκ. Μπορείς να στείλεις στο σκηνοθέτη φρενοκομείο, κανονικό. Ναι, μα τούτο που σκεφτούν. Γίνεται με τα χάπια. Ναι. Γιατί είναι κατάλαβα, έχει σημασία να είναι γενέτσες για να είναι άντρες, πάλι να είναι χάπια. Συνήθως λέγεται ότι έφερες το Bachelor. Δεν το αναπαράγω αυτό το που λέγεται. Πες μου, Σοφιά μου, πώς ήταν στις πρόβες, στο... εντάξει, πρέπει να κρατάς ισορροπίες, πρέπει να έχεις υπομονή, διότι μια έτσι, η άλλη αλλιώς. Αλλά κατά βάθος οι γυναίκες συνεννοούνται μεταξύ τους και περνούν όμορφα και διασκεδάζουν, κάνουν πράγματα με ποιότητα, με όλη τους τη ψυχή και... πραγματικά νομίζω ότι αν έρθετε να μας δείτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πότε είναι οι παραστάσεις? Λοιπόν, είμαστε στο Θέατρο Διόνυσος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 8:30, Κυριακή στις 7. Να έρθετε να πατήσουμε μετά να πιείτε ένα μπότονα. Θέλετε. Μέχρι τις 25 του μήνα. Ναι. Και μετά είμαστε στη Λεμεσό, στο Θέατρο 1, 28... 29, 30 και 31 Οκτωβρίου. Θέκλα μου, τις Κυριακές μετά την παράσταση που συστήνεις τον κόσμο να πάει από το. Ποιον παρακίτα πιάνετε και μετά πείτε μας. Έτσι ωραία που τα είπε. Όχι, δεν θα πω. Να πάει σπίτι του να σκεφτεί το έργο. Μάλιστα, να το συζητήσει. Να θέλει ποτέ μετά το έργο. Να θέλει, ναι. Θέλω να παίρνει μου λίγο την ιστορία. Τι συμβαίνει, 4 γυναίκες. Λοιπόν, είναι 3 φίλες, 3 πολύ αγαπημένες φίλες και η κόρη της Αλέκας, σε ένα σπίτι, κλεισμένες. Για τον λόγο να κλεισμένες σε ένα σπίτι, δεν ξέρουμε τον λόγο. Βλέπουμε όλη την ιστορία να διαδραματίζεται στο σπίτι της Αλέκας. Τι συμβαίνει, μιλάνε για τους έρωτες της ζωής τους, τους νυν, τους πρώην και τα διάφορα. Το θέμα είναι όμως ότι το θέμα του έργου μπορεί να μιλάει για τους έρωτες της ζωής τους, αλλά το θέμα είναι η φιλία αυτών των γυναικών. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση για τη ζωή τους χωρίς πρώτα να το συζητήσουν με τις φίλες τους, να εγκριθεί. Θέλουν την έγκριση. Θέλουν την έγκριση, ναι, την αναζητούν. Οκ. Θεκλά, συμβαίνει το πράγμα στην προσωπική σου ζωή? Δηλαδή, πριν κάνεις κάτι, να πάρεις έγκριση που φίλες σου ή... από τι πάνει φινίρι. Ναι, παίρνω, ναι. Ναι, ναι. Όχι από όλες, έτσι, ατεχτές. Ναι, παιδί μου, κάποια άτομα που εμπιστεύεσαι. Εγκαλών του το γενικότερα, Σοφία μου, εσύ που... Κοίταξε παραπάνω, εγώ θέλω να πω ότι αυτό το έργο... όποια γυναίκα έρθει να το δει θα αναγνωρίσει τον εαυτό της, ασχολείται με το πώς εμείς οι γυναίκες σε όλη μας τη ζωή ασχολούμαστε με το πώς θα βρούμε τον κατάλληλο άντρα και κάνουμε γαργάρα 1.000 ελαττώματα και προσπαθούμε να απελευθερωθούμε, αλλά όλο γύρω από το θέμα του άντρα γυρνάμε. Είναι εύκολο, βρίσκεις ποτέ τον τέλειο, νομίζεις? Είναι έτσι πράγμα, αγάπη, αλλά το εγώ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι σιδερά ήβρεντο. Εγώ έχω βρει τον τελείο. Είναι σε κυβικά πολλά μερκάς. Μα πιο μάνα τον Παρίσι. Έχει καιρό να οθείς. Έχασε. Πέμε αλήθεια, ο Παρίσις. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Δηλαδή. Έχασε. Φαντάζομαι να το περνά ο άνθρωπος. Με μαϊρεύκες του με τίποτε. Μαϊρεύκη τζίνος. Α, μαϊρεύκη. Ναι, μαϊρεύκη μόνος. Έτσι έχασε. Θέλω να πω ότι στον καναπέ μας βρίσκονται και 2 κοπέλες οι οποίες είναι και στον Α. Ξεκινώντας από την κυρία Πενιφινήρη, που είναι στις 8 λέξεις. Έτσι, τι κάνουμε στις 8 λέξεις? Υποδίω με την Έλλη, είναι μια κερκυραία, έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει πάρα πολύ μπλάκα τούτη. Μιλά κατάπαυστα, είναι όπως το Wikipedia οι γνώσεις της. Τυχαία που σε φτιάξα, φαντάζομαι. Σταμάτα εσύ. Μιλά κατάπαυστα, έχει πάρα πολύ χιούμορ, δηλαδή είναι έτσι ένας χαρακτήρας που φέρνει το comic relief στη σειρά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πάει σε κερκυρά ή όχι? Όχι, λόγω της κατάστασης τα κλέβουμε εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Άμα είναι να καλυτερέψουν τα πράγματα, μπορεί να πάμε. Ναι. Και βέβαια η κυρία Σοφία Καλή, η οποία είναι Δευτέρα και Τρίτη στις 9:20 στο κάμπινγκ που είχαμε και τον Μάριο και τον Φώτη. Είναι η γυναίκα του κυρίου Ζένιου στη σειρά. Ναι, είμαι με το αγαπάκι. Αγαπάκι, έτσι. Ναι, το αγαπάκι πράγματα μου, ναι, και έχουμε εστιατόριο και εν τα απολοκουτσούμε. Ναι, αλλά γιατί ακούεις συνέχεια Δάντη, ρε παιδί μου, δεν το κατάλαβα. Γιατί είσαι φαν του Δάντη? Διότι ζει τη νιώτη της με το Δάντη. Κατάλαβε, την ταξιδεύει. Αρέσκεις ο Δάντης γενικότερα ή... είναι ωραίος, είναι ωραίος, ναι. Αλλά δεν μπούμε να μου το έγραψε ο Φώτης. Ο ρόλος είναι που έχει πάθος με τον Δάντη. Αλλά ναι, μου αρέσει, είναι ωραίος. Οκ. Θέκλα μου, εσύ τηλεοπτικά. Εγώ θα κάνω ένα γύρισμα για το κάρμα, αλλά... ακόμη δεν ξέρω πότε θα προβληθεί, πιο μετά. Ναι, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα εδώ την Χριστιανά, που ξεκινά την άλλη Κυριακή το κάρμα. Κυρία Σιδερά. Και εγώ με μεγάλη χαρά Συμμετέχω και στην παιδική παράσταση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Αριστοφάνης το Σοσδά. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή Αριστοφάνη για παιδιά. Και ξεκινάμε 11 Οκτωβρίου, 10.30 κάθε Κυριακή στην κεντρική σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Θέλω να σου πω ότι τον Αριστοφάνη, εκτός του ότι ευκαιράζα τον Μποξανακατοντά. Σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Άρεσε μου πάρα πολλά. Έχω ένα βιβλίο το οποίο είναι κόμικ. Είναι σε κόμικ. Και σε αυτά τα κόμικ στήριξε ο Κώστας το... Μπορεί να το ευκαιάζα 15 φορές. Ναι. Ούλα τα έργα του Αριστοφάνη σε κόμικ. Ένα απίστευτα τέλειο. Ναι. Ένα απίστευτα τέλειο βιβλίο και τη συνιστώ να το πιάσετε το μωρό σας, γιατί πραγματικά φοβερό. Θα συστήνω και βιβλία όπως την όπρα, από ό,τι καταλάβετε. Να κληρώνεις και αυτοκίνητα, από κάτω σοβοζή. Με μιλήσεις, με εντοπίζω. Δεν το καταλάβεις ότι κληρώνουμε και αυτοί ο Μαγιώτη μου έχει 5 χρόνια. Όχι, γενικά να τα διάστηρα που έρχονται δαμένο. Α, θέλεις δαμέ, επειδή διάει η όπρα. Εμείς εδώ κάνουμε μακαρόνια, δεν καταλάβα. Η όπρα διά μακαρόνια. Καλά, με έφταξα από τίποτα. Και ζωμόδια. Και ζωμό, πιάες. Είδα τον Τζαμέ. Ποια είναι η πιο ευεξαπτή, Σοφία μου? Στις πρόβες, όχι, στις πρόβες, έτσι πια παίρνει τα φταίνει. Εγώ είμαι η έμπειρη, η μαμά, η υπομονετική. Ρώτατες. Δεν θέλω να πω ότι έσκαψε η μαμά, αλλά θα κλαπιάνει. Εγώ είμαι. Εσύ θυμώνεις γενικά, τις παίρνεις και αυτές. Καθόλου. Νομίζω επειδή είμαι τσιλιόμπα στην αρχή, είμαι λίγο... Ναι, έτσι είναι τα φιντανάκια. Και Θέκλα μου, έτσι τώρα που είσαι στην αρχή που είπες, πώς είναι να δουλεύεις με πιο μεγάλες κυρίες του χώρου και μια μεγαλύτερη? Γιατί περίμου λαλούς. Πιο μεγάλες και μια μεγαλύτερη. Σοφία μου, εγώ αν ήμουν ήταν να του φορήσω το σκάκι μπας στην κελέτη. Είπα εγώ όνομα ανεκτός που παίρνει. Εγώ είναι είπα όνομα ανεκτός που παίρνει. Παίρνει γιατί σου κολλά. Δυστυχώς έδωσα το θάρρος, καταλαβαίνεις. Δυστυχώς είμαστε φίλοι άπειρα χρόνια με την Πέννη, άρα... Δηλαδή, άμα λάβεις άπειρα... Το σχολείο. Το σχολείο. Είμαστε στο ίδιο σχολείο, αλλά πηγαίναμε και κάναμε παρέα στο ίδιο μαγαζί. Που έκλεισε τώρα, μπορούμε να το πούμε, επειδή έκλεισε. Το κόκκινο ποδήλατο. Μάλιστα, άρα ελύσαμε την απορία μας, παιδιά, έκαμε σχολείο ο Παναγιώτης. Πολλά καλά, πολλά καλά. Ναι, αλλά η Θέκλα μας απάντησε, για πες. Πώς ήταν έτσι να δουλεύεις? Οι συμβουλές που πιάνω και από τη Σοφία και από την Πέννη, από την Ελένη, είναι πολλά... Να τις έχω για πάντα. Εστραώσαμε, Έντι. Εστραώσατε. Όπως βαλίζει καλή, στραβάρ μες στα μάτια σου. Πώς είναι το λόγο του COVID, πώς είναι στις πρόβες γενικότερα, πόσο δυσκολία είναι εσύ? Κάμαμε νουλές μας τις αναγνώσεις με απόσταση. Δηλαδή, είχαμε 4 διαφορετικά τραπέζια και καθόταν η κάθε μια και κάμαμε 2 εβδομάδες ανάγνωση με τον τρόπο. Μετά, αναπόφευκτα, επειδή ανεβήκαμε πάνω στη σκηνή, έπρεπε να είχαμε κάποια επαφή για να βγει το έργο. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνες όσον αφορά τις εξόδους μας, την απολύμανση, την προσωπική μας υγιεινή, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, και επίσης το να έρθει κάποιος στο θέατρο με τούτες τις συνθήκες, όταν σκεφτείς ότι στα γονίδια, ρε παιδί μου, επειδή δεν μιλούν οι θεατές, με κλειστά τα στόματα και μάσκες. Οπότε πολλά μειωμένος ο κίνδυνος. Να το πούμε όμως ότι δεν είναι απαραίτητη η μάσκα. Όχι, δεν είναι απαραίτητη. Μέσα στην αίθουσα. Αν θέλεις όμως μπορείς να φοράς και μάσκα στην αίθουσα. Πόσο ωραία εικόνα να φκαίνεις πάνω στη σκηνή. Τώρα να πεις θωρείς τους εσύ δαμέ, που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε το θέατρο να είναι γεμάτο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι το πιο καλό, αλλά επειδή έκαναμε και 6 μήνες την εκπομπή χωρίς θέατες, δηλαδή καλύτερα και να έχεις 50-60 άτομα παρά το χωρίς. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ακριβώς τούτο που εκτιμάς όταν έχεις περάσει τούτους τους 5 μήνες που μπορεί να έχεις και πρεμιέρα και να μην έπαιξες ποτέ το έργο ή να μην μπορείς να δουλέψεις. Έστω και έτσι είμαστε ευλογημένοι. Ενώ προ-κορονοϊού, αν είχαμε 200 άτομα στο θεατρό, θα με περιμένει φτεν κόσμος. Εντάξει, τώρα έχεις 50, δηλαδή, wow, ας πούμε. Show must go on. Είτε με μάσκες, είτε μακριά, είτε με 10 άτομα, the show must go on. Και θέλω έτσι να μου πείτε τι ακολουθεί μετά από αυτόν, Πέννη μου. Εγώ μετά από αυτό είμαι στην Εθάλ, σε σκηνοθεσία του Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, η Γαμπρή της Ευτυχίας, άλλη μια κομμωδία, η οποία νομίζω θα μας βγάλει μέχρι να τελειώσει το 20. Βγαίνουμε 20 Νοεμβρίου πρεμιέρα. Και θα είμαστε Παρασκευή Σαββατοκυριακή στην Εθάλ. Μάλιστα. Σοφία μου. Εγώ θα αφιερωθώ στο κάμπινγκ και στα καμώματα μου, τα αρώματα μου, στο ΡΙΚ. Και παρακάτω έχω μια πρόταση που δεν είναι ανακοινώσιμη. Ένα δίκτυο αντιβουτά μετά τα γυρίσματα, έτσι. Ναι, και πριν και μετά, ναι. Και ψήμισε ο Μάριος. Πολλά καλά. Θέκλα μου, εσύ. Εγώ μετά θεατρικά, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμη κάτι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ. Μυστικό. 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 Είναι μυστικό, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι. Ίσως το μάθουμε αργότερα. Εγώ θα συνεχίσω στην ίδια στέγη, στο Θέατρο Διόνυσος, με την παράσταση Ράους του Ρέπα Παπαθανασίου στη σκηνοθεσία του Παναγιώτη του Λάρκου. Είναι η παράσταση που κάναμε πρεμιέρα και κλεισμένο των θυρών 13 Μαρτίου, μετά είχαμε lockdown. Και να ανεβούμε πάλι τον Νοέμβριο. Τι ωραία. Πιάνουν όλα θετικά σε την παράσταση, δηλαδή. Είναι τόσο ωραία. Ξεκινήσετε, κάνετε πρεμιέρα και ξανακάνετε. Είναι εμείς που είμαστε οι γρουσούζιδες. Εντάξει, εμείς είμαστε γουρλίδες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Τα καλύτερα σας εύχομαι, να έρθει ο κόσμος να σας απολαύσει, να βγει ο κόσμος να πάει στο θέατρο, να στηρίξει τους καλλιτέχνες, γιατί πραγματικά. Στις δύσκολες ώρες ο κόσμος στρέφεται στα καλλιτεχνικά γενικότερα επαγγέλματα, στον πολιτισμό. Οπότε πρέπει όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν τα θέατρα και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Break και επιστρέφουμε. Αντώνης Ρέμος, Μαντό. Ξέρεις τους? Ναι. Πίτα. Τούτες. Όχι, ενώ τεύχος η Μαριλένα. Ναι. Το τραγούδι όμως, το τραγουδούν το ο Αντώνης Ρέμος και η Μαντό. Ξέρεις τους? It's not one person. It's not? One person. Όχι, είναι το όνομα του άντρα. Αντώνης Ρέμος και Μαντό. Μαντόνα. Μαντό. Μαντό, σκέτσου. Μαντό. Να κάνω YouTube όπως. Ρέμος, ξανάκουσα το. Ξανάκουσες τα, φιλόσοφος. Ήταν ποιήση Αντώνης Ρέμος. Αν πάρεις μήτρο πάνω, ξέρω το. Ευτυχώς. Ευτυχώς, μπράβο ρε πίτα. Και Σφαγιανάκης. Αξίσεις Σφαγιανάκη. Άλλο. Σάκη Ρουβά, αλλά δεν ξέρω τα τραγούδια του. Δεν ξέρεις τραγούδια του. Όχι, ξέρω το όνομα μου. It's something. Πες μου ένα τραγούδι, Σάκη Ρουβά. Μαλάκρια και τώρα, θέλεις ή θέλεις. Και σε θέλω. Ρουβίτσος. Τούτο ξέρω. Ρουβίτσος δεν φαίνεσαι. Θα σου κάνω μαγαρόνια με κοιμά για να φάσεις, ξέρεις το. Θα σου κάνω μαγαρόνια και ρουβά. Έλα μου. Ξέρεις το. Έλα μου. Δεν το ξέρεις. Έλα μου, ξανάκουσα το. Ξανάκουσες το. Ναι. Μα εσύ έναν ύφος που είναι αγχωμένος. Όχι, τούτο. Χαλάρωσε, πίτα μου, αναβάζεις πολλά με. Χαλάρωσε. Είμαστε όπως στο σχολείο. Ως τον Ιούλιο που κλείει εκπομπή, πρώτα ο Θεός, θα αφήσεις που δαμέζω, θα ξέρεις τα πάντα. Θα σου κάνουν και τελετή αποφύτησης, τα πάντα όλα. Σε ό,τι δεν έκανα σε 22 χρόνια. Θα τα κάνει σε 10 μήνες. Παναγιώτη μου. Τελειστό. Θέλω να καταγγείλω καταρχάς ότι στο ντοκιογράφικο που πριν πω το ανεκδότο τη λέξη έλεος. Anyway. Ξέρω. Εγώ είναι να πω το ανεκδότο και ό,τι θέλετε γράφετε. Λοιπόν, συναντά ένας τύπος μια κοπέλα. Ναι. Κόζαρε την ίδια, την μάλλον κάτω, ξέρω εγώ. Η κοπέλα φέρνει πίσω, ξέρω εγώ, γεια σου, γεια σου. Έτσι είσαι πολύ όμορφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε? Θα λέει του η άλλη μέρη. Α, μ' αρέσει πολύ να γνωρίζω καινούργια μέρη. Μέλ. Κοίτα, καταλάβες το. Ωραία. Μέλ. Ενώ πως το δεινόσαυρο. Επειδή μέρη και γνωρίζω καινούργια. Μέρη, Christmas. Α, μέρη. Εσύ άμελεν η μέρη Παναγιώταρα, ρε. Μέρη Poppins. Εντάξει. Άιστο. Place. Place. Place, what? Ναι. It was a guy and a girl. A guy met a girl and he asked her, "What's your name?" And she said, "Places." Oh, places. And the guy said, "I like to visit new places." That's the translation. You didn't like it, even in English. Okay. I'm sorry. Very good. Very good. Eleos. Σας ευχαριστούμε την ερχόμενη Παρασκευή στον Αλφα Κύπρου 9 και 20 φιλιά! Το ξέρω πως δεν